world never shifts a smiling face. Front shoulders with the stars, where strangers take you by the hand and welcome you to Wonderland. From beneath their Panamas, the tropic garden brings up to me. Sun and sunshine, there's enough for everyone. Whoa, that's what's in it to see. But don't worry, you can sunshine. Watch the way that lovers meet, their kiss and tropic garden sea. Watch the waves break on the bay. Oh, Southwest Santa Blue Lagoon, knock down from sound of tune. All night on the bay, tropic garden trees are free. Sun and sunshine, there's enough for everyone. Whoa, that's the thing in the sea. But don't worry, you can sunshine. Yeah.
εκτός από την Πέτη. Αυτή είναι πολύ άνθρωπη. Γιατί ο Κόλτον δεν της βρήκε και τα συχνά ακόμα. Τα λένε, θα της πει. Ο κύριος Τάλου παραμένει ο κυνηγός Σεργέρης που παλεύει καλή σας εικόνα. Η Δεσποινή Στυλ δεν πρέπει να μιλάει γιατί αυτή μεταφέρθηκε στα γραφεία του Λονδίνου και μας εγκατέλειψε. Α, αγαπητέ, έρχομαι πάντα εδώ όπου με ζητάτε. Α, και Αστάσου, ακόμα δεν αποφασίσαμε να έρχεσαι να δεις εμένα. Ήρθε ο Ρόμπερτ. Όπως και να έχει γυναίκες μας κάνουν. Α, τι να σου πω τώρα. Αλήθεια, ξέρει κανείς την πέτα. Από τον κόρτα σε παρακαλώ, μην το αντίξει πάλι, μόνο το μιλήσαμε. Γιατί, τι ακούμε. Το τελευταίο μέρος ενός θεατρικού έργου. Το λέγαμε κοιμόμενο σκύρο. Γιατί. Δεν είμαστε βέβαιες, κάτι που έχει σχέση με τα ψέματα με έναν κύριο που αυτοκτονεί. Το διασκεδάζω για τα καλά στο BBC. Ξέρετε, νομίζω πως τώρα κατάλαβα το έργο. Ο κοιμισμένος σκύρος είναι αλήθεια. Ο κύριος Άνδρας, ο σύζυγος. Διαρκώς θα ψηθούσε. Και πολύ καλά έκανε. Ή πολύ άσχημα. Ποιος ξέρει. Πάντως μου φαίνεται έτσι την ιδέα. Η αλήθεια σαν κοιμισμένος σκύρος. Μήπως θα περνάμε την περισσότερη ζωή μέσα στο ψέμα και την υποκρισία. Με επιβάλλονται νομίζω. Εγώ λέω ψεματάκι όλη μέρα. Το ξέρω, αγάπη, το ξέρω. Είναι το μυστικό της βοηθείας μου. Πολύ πιθανό. Αλλά μιλάμε τώρα, είναι πολύ πιο σοβαρό τα μικρά ψεματάκια. Α, σοβαρό, εγώ πιστεύω πως βέβαια τα λέμε όλα. Να μην κρύβουμε τίποτα μέσα μας. Είναι γήμα. Το να λες την αλήθεια είναι τόσο υγιεινό, όσο το να παίρνεις κλειστή στροφή με ξύλο. Και η ζωή έχει πολλές επικίνδυνες στροφές. Έτσι δεν είναι, Τσάρλς. Βεβαίως. Ειδικά αν δεν διαλέξεις κάτι διαδρομή. Να πει κανείς ψέματα ή να μην πει. Η δούλια μου. Εσύ τι λες όλο που δείχνεις τρομερά σοφή. Συμφωνώ μαζί σου, Τσάρλ. Είναι επικίνδυνο το λες όλο. Αλήθεια με αλήθεια, όμως έχει διαφορά. Α, πάντα συμφωνώ με κάτι τέτοια. Όταν είναι κάτι έτσι και κάτι αλλιώς, πάψε κόρτο. Συνέχισε όλο. Ναι, ναι, συνεχίστε. Η πραγματική αλήθεια όταν είναι ατόπια, τότε είναι ιερή αλήθεια. Μάλλον οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για αλήθεια. Όπως αυτός ο άνθρωπος, ο ραδιό. Ενώ είναι ένα μέρος του μόνο. Που δεν σου λέει τι έχει περάσει ο καθένας μέσα. Σου λέει απλά τα γεγονότα. Το έχει να γνωρίζει και ίσως θα ήταν καλύτερα να μην τα μάθει ποτέ. Ναι, ναι, σαν τι ανακρίσει στα δικαστήρια. Που ήσουν τη νύχτα τη 27η Νοεμβρίου. Απάντησε με ένα ναι, με ένα όχι. Δεν με πείσατε, Σπινίστη. Αυτό που θεωρείτε εσεί πλανερή αλήθεια, δηλαδή τα γεγονότα, εγώ πιστεύω πω έτσι να τα μαθαίνει κανεί. Και εγώ το ίδιο. Συμφωνώ απόλυτα. Είσαι βέβαιο, Ρόμπερτ. Τι εννοεί, Σπινίστη. Τίποτα, τίποτα, έτσι γενικά. Εμά πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλει κανεί ποτό. Ποτά, Ρόμπερτ, ποτά και τσιγάρα. Εδώ τσιγάρα πάντω δεν έχει. Έχεις αυτή. Δεν σπίγεις μόνο και θες τώρα θέλω, όπως θέλετε. Όλο με τη τσιγάρο. Τη θυμάμαι αυτή τη τσιγάρα αυτή. Παίζει και μουσική έτσι δεν είναι. Θυμάμαι και το σκοπό. Το χαμήλιο βαδίλιο, ε. Όμορφο δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν να θυμάσαι αυτή τη τσιγαροθήκη όλο. Είναι η πρώτη φορά που την εμφανίζω. Ανήκει σε κάποιον. Το μάτι δεν ήταν. Δεν είναι δυνατόν να την είχε δείξει όλων. Δεν την είχε όταν τον είδες για τελευταία φορά. Και εσύ πού το ξέρεις, Πίτερ. Δεν έχει σημασία. Απλώς το ξέρω. Δεν είναι δυνατόν το μάτι να σου έδειξε αυτό. Δεν είναι. Όχι, όχι. Θα πρέπει όταν κάποια παρόμοια κάπου αλλού φαίνεται και την πέτρε σε ένα τέτοιο μικρό πραγματάκι. Πάρεσαν πολύ στο καημένο το μάτι. Ελπίζω να μην γίνω μαγείρης, Όλεν, αλλά νομίζω πως δεν είμαστε στην αλήθεια. Είσαι απόλυτα βέβαιο πως αυτή είναι τα μπακέρα που σου δείξε ο Μάκτα, πως και η Φρίτα είναι σίγουρη δεν είναι. Έχει τόση σημασία, Ραμπούλ. Όχι βέβαια! Προσπαθώ να βρω κανένα κορυφικό κομμάτι, αλλά αυτό το πράγμα δεν λέει να λειτουργήσει. Εδώ δεν πάρει το προστατεύει. Δεν ανάγκη να του πάρει τι φωνέ. Ωραία, ακούσα εσύ. Νομίζω ότι έχει τόση σημασία όλο. Αλλά μετά τη συζήτηση που κάναμε, η συμπεριφορά σου είναι σκέτη πρόκληση. Αυτό θα έλεγα κι εγώ, σκέτη πρόκληση. Αφού με λεπτομέρειε για τη σιγαροθήκη. Μα είναι απλούστα, λίγο Φρίτα. Δεν νομίζω ότι είναι απλούστατο. Απλά δεν έχω τη λόγω που έχουν να το συζητάω. Ειλικρινά, όλο δεν σε καταλαβαίνω. Ούτε κι εγώ. Έχω την εντύπωση ότι κάτι μας κρύβει. Και δεν το περίμενα από σένα. Το κουτί αυτό ήταν του Μάρτιν ή δεν ήταν. Δεν τα αφήνουμε το κουτί, λέω. Έλα, τι άλλο. Πάμε να τη σπάνε τα κουτιά που παίζουν μουσική. Ας το ξεχάσω. Και το Μάρτιν επίσης δεν είναι πια εδώ, ενώ όλοι εμείς είμαστε ασφαλείς και ευτυχισμένοι, μια χαρούμενη παρέα. Πάμε σε κόρτο. Ας μην το συζητάμε πια, όταν το κουτί να το σκεφτόμαστε. Τι ωφελεί. Ο Μάρτιν πέρα. Ωραία. Αλλά δεν είναι ανάγκη να κάνεις και σαν ιστερικός, Γκόρντον. Μιλάς για τον Μάρτιν σαν να σου ανήκει. Ενώ ο Μάρτιν δεν ανήκει σε κανένα. Ανήκει στον εαυτό του. Τουλάχιστον θα του ήταν αρκετά έξυπνος. Τι θα πει αυτό, παιδί. Θα πει ότι αρκετές ανοησίες οι παντόζες σήμερα. Θα πρέπει να μου πούμε και... Άλλο τίποτα. Δεν φτάνουν αυτά. Συνέχισε, Φρίτα. Δεν υπάρχει λόγος να παίρνεις τέτοιο είδος όργανα. Το πράγμα είναι πολύ απλό. Το κουτί αυτό το βρήκα μαζί με κάτι άλλα πράγματα στο εξωτικό του Μάρτιν. Το στίβαξα κάπου και σήμερα είναι η πρώτη φορά που
στο εξοχικό. Ήταν εκείνη την Κυριακή που είχαμε πάει όλοι μαζί. Θυμάστε, αρχές Ιουνίου. Ναι, ναι, τι υπέροχη μέρα. Τι όμορφη νύχτα. Θυμάμαι ήταν η φορά που είχαμε κάτσει όλοι μαζί στον κήπο και ο Μάρτιν μας μίλαγε για εκείνους τους ηλίθιους του Κορνιάρου που τον είχαμε φιλοξενήσει. Ήταν η ομορφότερη μέρα της ζωής μου. Ποτέ δεν θα ξανανιώσουμε έτσι. Καλά πέρασαμε. Αν και δεν φανταζόμουν ότι το έφερε τόσο κατάκριτο. Κανείς δεν το φανταζόταν. Αλλά φαίνεται πως ο Γκόρντον έχει αποφασίσει πως κάθε φορά που αναφέρεται το όνομα του Μάρτιν αυτός θα πρέπει να παθαίνει ιστερία. Το θέμα λοιπόν είναι πως το πρώτο Σάββατο του Ιουνίου θα είναι τελευταία φορά που η Όλμπερτ πήγε στο εξοχικό του Μάρτιν. Ακριβώς. Και ξέρω πολύ καλά πως ο Μάρτιν δεν το είχε τότε το παιδί. Όχι, γιατί αν το είχε θα μας τότε. Για να πω την αλήθεια, πότε μου το έχω δει εκεί. Λοιπόν, τι έχεις να πεις. Τίποτα. Δεν είναι δυνατόν, κάτι θα ξαναπείς. Δεν έχω τίποτα να πω, Ρόμπερτ, και σε παρακαλώ πολύ, ας σταματήσει εδώ η συζήτηση. Α, όχι, όχι, μη μας απογοητεύετε. Ούτε εγώ θυμάμαι να μας είχε δείξει ο Νάπη το παιδί. Την ακρίβεια πρώτη φορά που βλέπω. Κι εγώ. Και ελπίζω να είναι και η τελευταία. Ποτέ δεν ακούσαμε τόση φασαρία για το τίποτα. Δεν είμαι σίγουρη πως είναι για το τίποτα, Τσάρλς. Αλλά για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Ούτε εκείνο το βράδυ με δυνατόν σου έδειξε ο Μάρτιν το κουτί, γιατί δεν το είχε. Σαν πολλά δεν ξέρεις γι' αυτό το κουτί, Φρίντα. Από το στόμα μου το πήρες. Πού τις ξέρεις τις λεπτομέρειες αυτές. Να σου πω εγώ που τις ξέρεις. Το κουτί αυτό εσύ το έδωσες στο Μάρτιν. Αλήθεια, Φρίντα. Ναι. Εγώ που το έδωσα. Περίεργο. Όχι που το έδωσες. Γιατί να μου το έδινες. Περίεργο που δεν μας το πες. Πότε έγινε αυτό. Και εσύ που το βρήκες. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μια μέρα πριν το εφιαλτικό έγινε Σάββατο, εσύ είχες πάει στην πόλη, αν θυμάσαι, και εγώ είχα έρθει εδώ πάνω. Είδα αυτή τη σιγαροφύλλη του κάφρα που μου φάνηκε όμορφη και αυτή και την έστειλα στο Μάρτιν. Και αυτό ήταν λεπτό Σάββατο. Ακριβώς. Μάλιστα. Κι όμως δεν είναι και τόσο απλό, Φρίντα. Μην ξεχνάς πως εγώ ήμουν στο εξωτικό του Μάρτιν εκείνο το πρωινό του Σαββάτου. Και λοιπόν. Λοιπόν, ήμουν εκεί όταν ήρθε το πρωινό ταχυδρομείο με την αλληλογραφία. Θυμάμαι ότι ο Μάρτιν είχε λάβει ένα πακέτο με βιβλία και χειρόγραφα. Δεν μπορώ να ξεχάσω τίποτα από όσα συνέβησαν εκείνο το πρωινό. Ούτε εσείς θα μπορούσατε άλλωστε αν τραβούσατε όσα τράβηξα εγώ εκείνη την ανάκριση. Πάντως, τσιγαροθήκη δεν έλαβε. Θα την έλαβε με το απόγευμα την όταν χειδρομείο. Τι σημασία έχει. Καμία σημασία, Φρίντα, γλυκιά μου. Αλλά τα πακέτα δεν έρχονται ποτέ με το απογευματινό ταχυδρομείο στο Φάνο Ζεν. Πώς το ξέρω. Απλώς δεν έρχονται. Και εσύ που το ξέρεις, Γκόρντον. Το ξέρω, γιατί παραπονιόταν και ο Μάρτιν αυτό. Και έλεγε πως τα βιβλία και τα χειρόγραφά του ερχόταν πάντα με μία μέρα καθυστέρηση. Είναι λοιπόν αδύνατο η τσιγαροθήκη να έφτασε εκείνο το πρωινό, γιατί το θέμα ανοίχθηκε μπροστά στα μάτια μου. Και είναι εξίσου αδύνατο να έφτασε το απόγευμα. Για την ακρίβεια, δεν πιστεύω καν ότι το κουτί αυτό στάθηκε με το ταχυδρομείο. Μάλλον το πήγες μόνη σου, έτσι δεν είναι, Φρίντα! Είσαι αμόρφος, Γκόρντον! Πολύ πιθανό. Αλλά το κουτί αυτό το πήγες μόνη σου. Και μην τα βάζεις μαζί μου, γιατί δεν άρχισα εγώ αυτή τη συζήτηση. Αλήθεια, Φρίντα. Ωραία. Λοιπόν, αφού επιμένετε, το πήγα. Καλά, το φανταστείτε. Γιατί δεν πιστεύω. Γιατί δεν μίλησε αυτό στην ανάγκη. Μπορεί να μα έδινε στοιχεία. Και γιατί να μιλήσω. Σε τι θα βοηθούσε. Δεν φτάνω τόσο τράβηξε ο κόσμο στην ανάγκη. Θα βοηθούσε σε κάτι το Μάρτιν, θα το έκανα. Αλλά δεν βοηθούσε σε τίποτα. Σε αυτό είχε δίκιο. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά γιατί το έπεισε εμένα. Γιατί έπρεπε να το κρατήσει κρυφό τόσο καιρό. Στο τελευταίο πρόσωπο είδε το Μάρτιν ζωντανό. Ήμουνα. Έτσι φαίνεται. Και η Όλμπερτ. Τι Όλμπερτ. Τσιγαροθήκη. Ακριβώ. Η τσιγαροθήκη. Το κουτί αυτό ήταν στα χέρια του Μάρτιν το βράδυ εκείνο και η Όλμπερτ παραδέχτηκε πως της το έδειξε. Δεν παραδέχτηκε τίποτα τέτοιο. Είπε πως πρόκειται για πλειομοιότητα. Και εγώ λέω να την πιστέψουμε και να λήξει το ζήτημα. Α, όχι, όχι, κύριε Γουέιχαρτ. Ναι, δεσποινή Μόγκριτς, γιατί αυτή η συζήτηση δεν έχει νόημα πια. Συμφωνώ απόλυτα, εγώ όμως διαφωνώ. Όλα αυτά μου φαίνονται πολύ παράξενα. Ο Μάρτιν ήταν αδερφός μου. Νομίζω πως έχω το δικαίωμα να μάθω τι συμβαίνει. Πρέπει να το παραδεχτεί, Όλμπερτ, πως αυτό ήταν το κουτί που σου έδωσε ο Μάρτιν. Άρα ειδωθήκατε. Και άρα εκείνο το Σαββατόβραδο είχε πάει στο εξοχικό. Ναι, ήμουν εκεί γύρω στις 9. Ήσουν εκεί. Πρώτα η Φρίντα, μετά εσύ, για να μην τελέξει κανένα. Λυπάμαι, Ρόμπερτ, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω γι' αυτό. Γιατί πήγες εκεί. Είχα ανησυχήσει για κάτι. Κάτι που με είχε αναστατώσει για πολλές μέρες. Έπρεπε να πάω στο Μάρτιν και να μιλήσουμε γι' αυτό. Πήρα το αυτοκίνητό μου και πήγα στο Φάλο Ζεν. Κανένας δεν με είδε να πηγαίνω και κανένας δεν με είδε να φεύγω. Έτσι σκέφτηκα κι εγώ όπως και η Φρίντα. Δεν θα θέλω σε τίποτα να μιλήσω για αυτό στην ανάγκη και δεν μίλησε. Αυτό είναι. Δεν είναι δυνατόν να με ξέρει τίποτα. Τι έγινε, έγινε, Ρόμπερτ, γεια μου. Α αφήσουμε αυτή τη συζήτηση, παρακαλώ. Τι άλλε φίλε μου έχουν ανέβει τρομερά πολύ. Όχι, δεν διασκεδάζω, φάνηκε αυτά. Τουλάχιστον όμω πρέπει να τη ανεπιστήσει στο μάτι τη ιστορική. Τη πρώτη
κάτι σχετικής. Ρόμπερτ, σε παρακαλώ πολύ πια. Λυπάμαι, Φρίντα. Αλλά θέλω να μάθω αυτό κάτι είχε να κάνει για τα λεφτά που χάθηκαν. Για όνομα του Θεού, ας μην ξαναγυρίσουμε σε εκείνα τα λεφτά. Όχι πάλι τα ίδια και τα ίδια. Ο Μάρτιν πέθανε. Αφήστε το λοιπόν γι' αυτό και τα καταραμένα τα λεφτά ήσυχα. Πάψε! Πάψε, κακό! Νομίζω ότι ξαναμωράκι σε απόψε. Λυπάμαι όλα αυτά. Δεν υπάρχει λόγος, εξάλλου πρέπει να με συγχωρέσετε, έχει περάσει η ώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Πάντως όλοι είχαν προστάσει λίγο το κλειδί του να με πάρει, που ξέρετε αν ήρθε. Όπως ξέρετε, πάρω το πίσω οδηγό. Ναι. Ώστε πρέπει να δούμε τόπο. Πολύ φοβάμαι πως πρέπει. Οι πάντως είναι τουλάχιστον μισή ώρα διαδρομή από εδώ και δεν νομίζω να θέλουν να κρατήσουν το σοφέρ και το αμάξι σου πολύ αργά έξω, ε. Νομίζω ότι έχετε αφήσει το παλαφόρι σας στο δωμάτιό μου. Ένα λεπτό θα σας το φέρω. Πάντως ήταν υπέροχο που σας ξαναείδα όλους. Είσαστε μια υπέροχη παρέα. Αντίο σας. Αντίο. Άκουσα στην Αμερική να περάσετε εγώ. Επιτέλους. Δεν την αντέχω άλλο αυτή τη γυναίκα. Μου θυμίζει να πέφτει γιατί υπήρχε γεωμετρία. Πάντα την υποθεπόμενη γεωμετρία σου πρέπει. Θα πιεις Γκόρντον. Ευχαριστώ. Έχει πολύ ουίσκι. Κι όμως είναι τόσο καλοί συγγραφές. Και δεν εννοώ μόνο ότι πουλάνε τα έργα της, αλλά ότι αξίζουν κιόλας. Τι κρίμα ότι καλή συγγραφή να είναι τόσο ανάγκη άνθρωποι. Δεν ξέρω, Τσάρλς. Πάντως εγώ δεν θεωρώ και τη σκηνή ραμό της και τόσο καλή συγγραφή. Είναι όμως σίγουρα καλή κουτσό από όλα. Καλά, σε αυτό έχει αφησιώνει. Δεν έπρεπε να μιλάμε μπροστά της. Αύριο κιόλας όλο το Λονδίνο θα ξέρει την ιστορία με τσιγαρωτή. Αρχίζοντας απόψε κιόλας το προσπάτασο. Θα πρέπει να τη στήχησε πολύ το να φύγει χωρίς να μάθει συνέχεια. Αν δεν σταματούσαμε τη συζήτηση δεν θα έφυγε. Αλλά ούτως ή άλλως τη δώσαμε υλικό για αρκετές μέρες. Ξέρεις, μπορεί να αρχίσει και κανένα το πρωί με εμάς πρωταγωνιστές. Πάντως δεν μπορεί να κάνει και πολλά άτομα στη σωσά άκουσε απόψε. Έστω κάτω κάτω, δεν βλέπω τίποτα το κακό. Στο να πάει η Φρίδα μια τσιγαροθήκη στο μάτι και έχει να πάει όλο να τον επισκεφτεί. Σωστά, γιατί όχι. Ξέχασε πως είσαι εδώ όλο. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Είμαι η μόνη που δεν ρώτησε τίποτα σήμερα. Σε ακού. Δεν υπόσχομαι πως θα απαντήσω. Θα προσπαθήσω τότε. Όλο. Ήσουν ερωτευμένη με το μάτι. Με το βραδιάρι. Καλά το φαντάστηκε. Και την ακρίβεια μου ήταν άλλο να την παθητώσει. Ναι. Αυτό τα έπρεπε κι εγώ. Δεν μπορεί όλο να σου ήταν να την παθητώσει. Δεν λέω πως ο Μάρτιν δεν είχε λατώματα, αλλά σε αυτόν είναι περιέργως πως δεν λειτουργούσαν αρνητικά. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που θες, δεν θες, τους αγαπάς. Ήταν ο Μάρτιν. Με άλλα λόγια, Θεός. Ο Γκόρντον, ξέρετε, το λάτρευε κοινολεκτικά τον Μάρτιν. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου. Και τώρα μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε αυτήν την υπόθεση. Όχι, Ρόμπερτ, πάμε. Πάμε, Ρόμπερτ. Αλλά όλα αυτά μου φαίνονται πολύ παράξενα. Πρώτα η Φρίδα πάνε από το Μάρτιν και δεν λέξει σε κανένα. Μετά πα και δεν λες τίποτα. Αν κρύβεται αυτό τόσο καιρό, μπορεί να κρύβεται κι άλλο. Και νομίζω πω ήρθε η ώρα να πούμε την αλήθεια. Κάποια από εμά. Εσύ λες πάντα την αλήθεια, Ρόμπερτ. Προσπαθώ. Ανώτερα. Πάντως μην περιμένει και πολλά από εμά του κοινού του. Σπλαχνί σου τι αδυναμίε μα. Ποιε αδυναμίε μα. Τις όποιες έχει ο καθένας από τα παιδιά μου. Όπως το να αγοράζει τσιγαροθήκες που παίζουν μουσική. Και αυτό αδυναμία είναι. Ή το να χρησιμοποιεί κάποιος πολύ συχνά τα εξωτικά σπιτάκια. Υποθέτω πως και αυτό κάτω από δεδομένες συνθήκες θεωρείται αδυναμία. Αν εννοείς το εξοχικό του Μάρτιν, σε πληροφορώ και ελάχιστες φορές το επισκέφτηκα. Δεν είναι του Μάρτιν αυτό που εννοώ σαν του. Είναι κάποιο άλλο. Μπορεί και το δικό σου. Φοβάμαι πως δεν σε καταλάβει τώρα και τα πάτη σου δύο. Σταθμού χειροτερεύει την κατάσταση. Δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσει αυτή την υπόθεση και να ξεκαθαρίσει τώρα. Όχι, άλλη ανάκριση δεν. Δεν θα χρειαζόταν άλλη ανάκριση. Αν είμαστε πιο ειλικρινεί στην πρώτη. Αλλά αυτό εξαρτάται από σένα τώρα, Όλε. Γιατί πήγε να δει το Μάρτιν. Εκείνα τα λεφτά. Ναι. Και ξέρει τότε ότι έχει πάρει εκείνο. Όχι. Φαντάστηκε όμω. Το θεωρούσα πιθανό. Όλοι σα ήταν έτοιμοι να το πιστέψετε αυτό που να πάρει ο διάλο. Γκόρτο, θέλω να πάμε σπίτι. Μα εννοεί ακόμα τι. Αν μείνω κι άλλο, θα το πιάνω κέφαλο. Πάω για ήλιο. Κάτσε ένα λεπτό, θα φύγω. Μπορώ να σε πάω εγώ, παιδιά, Γκόρτο, θέλω να μείνω. Όχι, θέλω να φύγει ο Γκόρντον. Εντάξει, κάτσε ένα λεπτό, θα φύγουμε. Σου λέω πως θέλω να φύγω, πήγαινε με σπίτι. Γιατί παιδί, τι έχει. Δεν ξέρω, είμαι χαζή. Ωραία, θα φύγω. Λυπάμαι, έρχομαι κι εγώ. Σταμάτα. Φτάνει πια, δεν θέλω να λες παιδιά και τα ίδια. Γιατί δεν αφήνει τα πράγματα στην ησυχία του. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλου. Καληνύχτα. Θα πετάξω τα παιδιά στο σπίτι και θα πάω γύρω. Πολύ ευγενική χειρονομία, Στάμ. Καληνύχτα. Τώρα, Όλε, μπορείς να μου πεις γιατί έτρεξες να βρεις το Μάρτιν. Εκείνα τα λεφτά. Όλοι γινόμαστε φιλαλήφτες, βλέπω τώρα. Εγώ θα ήθελα. Εσύ, Φρίντα, τι με νοιάζει εμένα. Ξέρω τι σημασία έχει.
Πολύ παράξενος ο τρόπος που θέτεις. Είδες λοιπόν, Ρόμπερ. Μερικές φορές είμαι πολύ παράξενη γυναίκα. Τόσο παράξενη που δυσκολεύεσαι και να με αναγνωρίσεις ακόμα. Ρόμπερ, δεν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Τώρα έχει σειρά σου. Θα έχεις ειλικρίνηση μαζί μου. Μα και βέβαια. Τι ερώτηση είναι αυτή. Θα αισθάνομαι όλα αυτά τα ανόητα μυστήρια. Είναι κάτι που δεν θέλω πολύ καιρό τώρα να σου το ρωτήσω, να δεν έβρισκα την ευκαιρία. Τι καταλούσα. Τώρα δεν έχει την ευκαιρία. Ρόμπερ, εσύ πήρε εκείνα τα λεφτά. Εγώ. Ναι. Όχι, βέβαια. Αλλά ακόμη και τα έπαιρνα εγώ. Είναι δυνατόν να πέσει υπόψη, να πέσει υπόψη στο Μάρτι. Ο Μάρτι πήρε τα λεφτά και αυτό το ξέρουμε όλοι. Τι ανόητη που ήμουν. Μου σε δείξε να πήρε ο Μάρτι. Είναι δυνατόν τόση καιρό να δεβώσει με μένα. Κι όμω τώρα πατσε παντεβόμουν. Και εγώ δεν ξέρω πόσο βασανίστηκα με αυτή την υποψία. Είναι παράλογο που να πάρει ο κι άλλο. Δεν λέω ότι ξέρω να τα πέρα εγώ. Μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο από εμά. Αλλά ποτέ δεν θα ήθελα να πέσει υπόψη στο Μάρτι. Ειδικά στο Μάρτι. Σε νόμιζα για φίλο. Για τις πιο παλιές καλές μου φίλες. Είναι καιρός να μάθεις, Ρόμπερ. Όχι, Φρίντα, μην σε παρακαλώ. Γιατί, τι πειράζει. Είναι καιρός λοιπόν να μάθεις, Ρόμπερ. Και μου κάνει εντύπωση που δεν το κατάλαβα ως τώρα. Ότι η Όλουεν δεν είναι φίλη σου. Φυσικά και είναι φίλη μου. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι ερωτευμένη μαζί σου. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάντα ήταν ερωτευμένη μαζί σου. Το είναι άδικο, Φρίντα. Είναι χαιρέτα. Τι κακό μπορεί να σου κάνει. Τόσο γι' αυτό την αλήθεια δεν ήθελε. Ας την έχει λοιπόν. Λυπάμαι, Όλεντ. Λύπης, πάντα είμαστε καλοί φίλοι, πάντα σε συμπαθούσα. Σταμάτα! Πριν να σου σχολήσω ποτέ αυτό, δεν είχες κανένα δικαίωμα να μιλήσεις. Ναι, αλλά είπα την αλήθεια. Την αλήθεια με ζήτησες, Ρόμπερ. Άνοιξε τα αυτιά σου λοιπόν. Η όλη την ερωτευμένη μαζί σου από τον καιρό. Δεν ξέρω από πότε. Εγώ έχει 18 μήνες που το κατάλαβα. Οι γυναίκες τα πιάνουν κάτι τέτοια. Και θα σου πω και κάτι που ήθελα από καιρό να ακούσεις. Νομίζω πως είσαι ηλίθιος που δεν το κατάλαβες μέχρι τώρα. Και δεν έκανες κάτι δραστικό και δεν ανταποκρίθηκες. Θα σ' αγαπάνε τόσο πολύ. Για το Θεό, ζεις το νιώσ' το, απόλαυσέ το. Πρίνα, ήθελα να καταλαβαίνω. Να καταλαβαίνεις τι. Κάτι για σένα. Που έπρεπε να έχω καταλάβει πολύ καιρό πριν. Δεν εννοείς ότι μόλις κατάλαβες το πόσο λίγο νοιάζει τη Φρίντα για μένα. Δεν έχεις άλλο. Βλέπεις, δεν υπήρξαμε και τόσο ευτυχισμένοι στο γάμο μας. Δεν ξέρω τι έφτιαξε. Κανείς δεν ξέρει. Φυσικά και το ξέρω. Δηλαδή, στο θες. Όχι βέβαια. Αλλά όσο αφορά τους στενούς μας φίλους, την ομάδα έχουμε. Δεν χρειαζόταν να τους το πει κανείς. Μα εγώ λοιπόν στο έργο τι. Δεν θα Ρόμπερ. Αυτό το ήξερα. Άλλο είναι που. Άλλο τι. Προτιμώ να μην συνεχίσω. Έλα τώρα, Όλμεν. Δεν χρειαζόμασταν ο Τερόμπερ. Το περάσαμε αυτό το στάδιο απόψε. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Απλά αυτή η υπόθεση είναι πολύ δυσάρεστη για μένα. Πολύ δυσάρεστη. Ναι, πολύ δυσάρεστη. Μην επιμένετε. Μα όλο. Με συγχωρείτε που πώς κατάλαβα. Σας παρακαλώ πολύ. Ωραία. Πρέπει να μας πεις όμως γιατί είναι τα χρήματα τώρα. Είπες υποπτευόσου πως θα πει ο Ρόμπερτ. Συγνώμησα. Και γιατί δεν είπες τίποτα. Καλά, Ρόμπερτ. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί δεν είπε τίποτα. Θέλεις δηλαδή να πεις ότι με καλύπτει. Ακριβώς. Λυπάμαι. Αν και το θεωρώ απίθανο, με χωριστό άναδρο και παρόλα αυτά να με καλύπτεις. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Όταν αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς ό,τι και αν κάνει και όπως και αν θέλετε. Και του τα συγχωρείς όλα. Ή απλώς κάνεις πως τα ξεχνάς. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που μπορούν και αγαπάνε, έτσι ξέρεις. Εσύ πάντως όχι. Όχι. Μερικές φορές, Ρόμπερτ, είσαι περισσότερο σίγουρος για ορισμένα πράγματα, ιδίως όταν αυτά με αφορούν. Εκείνο που ήθελα να πω όμως, Όλμεν, είναι πως αφού ήσουν σίγουρος πως τα λεφτά που πήρε ο Ρόμπερτ, τότε ήξερες πως ο Μάρτιν ήταν ο Θεός. Ναι. Μετά τη συζήτηση που είχαμε εκείνο το Σάββατο, βεβαιώθηκα πως ήταν αυτό. Και μας άφησες τόσο καιρό να πιστεύουμε πως ήταν κλέφτη! Ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία πια. Ο Μάρτιν δεν είναι ζωντανός. Τι κακό που μπορούσε να του κάνει. Άφησε τα πράγματα έτσι όπως έδειχναν. Μα είναι δυνατόν να μην τα πει ο Μάρτιν. Είναι. Γι' αυτό αυτοκτόνησε. Και όχι, πρέπει να πιστέψετε. Ο Μάρτιν δεν τα άνοιξε εκείνα τα λεφτά. Αν δεν μου φαίνονταν περίεργο να τα έχει πάρει αυτό. Δεν ήταν στο χαρακτήρα τα αυτιά, πάλι με το τσέκ. Μπορεί να ήταν απότομο ή και κοινικό πολλέ φορέ. Αλλά δεν ήταν ο τύπος του πανού και επειδή ο παντεόν. Ο Μάρτιν δεν έδινε σημασία. Ευχαριστώ τη συνέχεια και τα καταχρεωμένα. Μα ακριβώς εκεί ήταν το ζήτημα. Δεν τον έπιασε που ήταν καταχρεωμένο, τον ευχαριστιόταν μάλιστα. Τα λεφτά δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στη ζωή του. Αντίθετα από σένα που όταν έχει χρέη τρελαίνεσαι. Γι' αυτό νόμιζα και εγώ πω. Καταλαβαίνω αυτό. Παρόλο που πιστεύω πω αυτού που δεν του νοιάζουν τα λεφτά και δεν του ενδιαφέρει να χρωστάνε, μπορούν πολύ πιο εύκολα να κερδίσουν τον κόπο των άλλων. Ναι, αλλά όχι με τόσο πανούργο και επικίνδυνο τρόπο. Ο Μάρτιν ποτέ δεν θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια. Αναρωτιέμαι μόνο τι σε έκανε να πιστέψει πω εγώ πήρα τα λεφτά. Μα γιατί ο ίδιο ο Μάρτιν μου το είπε. Είπε ο Μάρτιν δύο πράγματα. Μετά το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε εκείνο το Σάββατο. Πιστέψει ο Μάρτιν πω εγώ πήρα τα λεφτά. Ναι! Όμω τι με ήξερε πολύ καλά. Πώ μπορεί να πιστέψει κάτι τέτοιο.
Και εσύ που τον θεωρούσε κλέφτη, δεν φαίνεται να τον ήξερε καλύτερα. Άλλο εγώ. Εγώ είχα τι πληροφορίε μου. Και εγώ ήμουν επιφυλακτικό. Μόνο όταν αυτοκτόνησε δόθηκα. Ποιε πληροφορίε? Γιατί και ο Μάρτιν είχε τι πληροφορίε. Για την ακρίβεια του είχα πει σχεδόν σε κάθε φορά που τον τσέπη το είχε πάρει εσύ. Τι πράγμα. Και ξέρει ποιο του τον είπε. Νομίζω πω μαντεύω. Ποιο? Ο Στάντον, έτσι δεν είναι. Ναι, ο Στάντον. Μα και εμένα ο Στάντον πω το τσέπη το πήρε ο Μάρτιν. Και μάλιστα μου τα απέδειξε. Και είπε πω θα τη συμπαρασταθούμε και κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει πω ο Στάντον πήρε τα λεφτά. Έτσι φαίνεται, έτσι είναι σίγουρα. Έβαλε τον Ρόμπερτ και τον Μάρτιν να υποκτεύονται ένα στον άλλο. Υπάρχει τίποτα πιο ελεύθερο. Πάντω αν ο Στάντον πήρε τα λεφτά καταλήγουμε σε άλλο. Τι έλεγε. Α πάρουμε τα πράγματα την αρχή. Ο κύριο Σλάκερ έχει ζητήσει κάτι χρήματα από τον κύριο Βάιτχαρους. Ο κύριο Βάιτχαρους που έγραψε μια επιταγή για 500 λίρες. Ο Σλάκερ δεν ήταν το επόμενο πρωί που είχε πει για να πάρει την επιταγή. Όταν εμφανίστηκε μετά από 3 μέρες, το τσέκ είχε εξαφανιστεί. Μόνο ο Στάθμο, ο Μάρτιν και εγώ μπορούσαμε να είχαμε πάρει την επιταγή. Το θέμα είναι πως το υποκατάστημα της τράπεζας που κανένας μας δεν είναι γνωστός, είπε πως αυτός που εξαγγείλωσε την επιταγή είχε πάνω κάτω την ίδια ηλικία με εμένα και τον Μάρτιν. Έδωσα μια ώρα στην περιγραφή που θυμάμαι. Όμως δεν ταιριάζει με τίποτα στο Στάντον. Θυμάμαι πως ο κύριος Βάιτχαουζ δεν έφυγε να πάρει στην τράπεζα για να γνώρισε. Όχι, ο πατέρας μου σε αγαπούσε όλους πάρα πολύ. Είχε πληγωθεί από αυτή την υπόθεση. Είχε και κάποια προβλήματα με την υγεία του. Απλά η άνθρωπο που έχει κάνει ακέρυχτα μόνο του και το μολογήσει. Έτσι μου είχε πει και εμένα. Η αλήθεια είναι πως χειρίστηκε την υπόθεση με ιδιαίτερη ευαισθησία. Όμως για πες μου, Ρόμπερτ. Δεν αυτό που σε έκανε να πιστέψει ότι ο Μάρτιν πήρε τα λεφτά. Τα στοιχεία που σε μας σου στήριξε ότι εγώ δεν πήρα τα λεφτά, αλλά ο Μάρτιν. Και ο Στάντον σου είπε. Θα τον είπε ότι δεν, να πιέει το μάτι από τον αφή του πατέρα σου. Στο μάτι είπε πως δεν σένα να πιέζει. Ο Στάντο πήρε τα λεφτά. Τα πήρε όχι, όχι. Προστά έχει μα εξηγήσει. Αυτό δεν ήθελα να σχαλίσουμε την υπόθεση σήμερα. Είχε πολλά να κρύψει, φαίνεται. Όλοι έχουν πολλά να κρύψουν. Τότε είναι καιρό να ρίξουμε λίγο φω από την υπόθεση και α μα τη φλόγει. Αυτό δεν πρέπει να εξηγηθεί όλα αυτά. Πότε. Απόψε. Θα του φέρει πίσω, Ρόμπερτ. Α, είναι και ο Στάντον. Θέλω να έρθετε εδώ, έχουμε κάτι να πούμε. Φυσικά και είναι σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Μας αφορά όλους. Όχι, είπε την καλύτερα να πει σχήμα. Εντάξει. Ελάτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Έρχονται πίσω. Τόσες φορές να σου μιλήσω. Μου πεις. Δεν ξέρω.
Κάτι ανώτομο, μάλλον. Αλλά φίλικο. Πολύ. Εγώ μόλις σήμερα κατάλαβα τι συνέβη. Είναι τόσο απλό. Μπορώ πως θα το κατάλαβα νωρίτερα. Κι εγώ απλό. Τι παρανοϊκή ιστορία θέλει. Και εξελίσσεται σε παρανοϊκό τρόπο. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει πια. Μάλλον θα τα αφήσω. Εσένα. Εμένα κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορώ να το βάλω. Θα το δικό μου μάζι χωρί πρέπει. Μα είναι ακατανόητο. Τι μα κουβαλάνε με σαν ρεύμα σαν τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λυπάμαι για την αναστάτωση. Φρίντα, αλλά ο Ρόμπερτ επέμενε. Ήθελε σόνι και καλά να γυρίσουμε πίσω. Νομίζω πως είχε δίκιο ο Στάντορ. Τι απότομη αλλαγή είναι αυτή. Τέλος πάντων, γιατί μας πρόκειται. Βασικά για εκείνα τα λεφτά. Το φαντάστηκα που να πάρει ο διάλογος. Καλά, γιατί δεν αφήνετε το καημένο το μάτι ήσυχο. Κάνεις λάθος. Το τσεκ δεν το πήρε ο μάτι. Τι. Σοβαρά μιλάς. Είσαι σίγουρος. Ναι, Κόρτο. Να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν το πίστεψα αυτό. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ο μάτι. Μα είστε σίγουροι πως ο Μάρτιν δεν πήρε εκείνα τα λεφτά. Αν όχι αυτός, τότε ποιος θα πήρε. Και γιατί αυτοκτόνησε. Ξέρουμε, Στάντορ. Αλλά ελπίζουμε να μας πεις εσύ. Αστείο ήταν αυτό. Καθόλου. Αν ήταν αστείο, θα σκοβάλω στο δρόμο χιτιάτικα. Έχεις πει πως ήσουν σίγουρος ότι το τσέκ το πήρε ο Μάρτιν. Ναι, και σου είχα εξηγήσει το γιατί. Και αυτό που συνέβη μετά επιβεβαίωσε την άποψή μου. Αλήθεια, γιατί δεν είχα δίκιο. Τότε γιατί είπε στο Μάρτιν στα λεφτά που πήρε ο Ρόμπερτ. Μιλέ ανοησίε, Φρίντα, γιατί να πούμε τέτοια. Γιατί άδεια. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Το είπε. Όλοι και εσύ. Ναι, και εγώ. Με ψέματα στο Μάρτιν, ενοχοποιώντα το Ρόμπερτ. Δεν ξέρει πόσο με βασά. Μα δεν φταίω εγώ, στο Μάρτιν. Τα με λέει. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα. Δεν το ξέρει. Είναι φανερό πως οι υπόλοιποι δεν μετράμε τόσο πολύ, Στάντορ. Αλλά νομίζω πως μας χρωστάς μερικές εισηγήσεις. Καλύτερα σταματήστε τα ψέματα, Στάντορ. Αρκετά μας τελεπόρησες. Γιατί έσπερες πως είχε υποψίες ανάμεσα σε μένα και στο Μάρτιν. Μα η εξήγηση είναι μία. Γιατί το τσεκ το πήρε ο ίδιος. Τσεκ, μη μου πεις πως είναι αλήθεια, Στάντορ. Είναι. Τότε σε πάλι απτόμαρο, Στάντορ. Δεν με νοιάζει για τα λεφτά, αλλά ενοχοποίησε το Μάρτιν. Μας έκανες όλους να πιστεύεις ότι ήταν κλέφτη. Παράτα με τους ίδιους αδερφούς σου. Παράτα με καθαρική στον αδερφό μας. Μα εσύ είναι ο κανένας από πίσω το Μάρτιν όπως λέτε. Δεν ήταν ο Μάρτιν από αυτούς που μπορούσε να ενοχοποιήσει για κάτι τέτοιο. Απλά μέσα στη φασαρέα για την επιταγή του μας αυτοκτόνησε. Όλοι σας το περάσατε σαν απόδειξη της ενοχής του. Εγώ απλώς σας άφησα να το πιστεύω. Θα μπορούσατε να πιστέψετε οτιδήποτε άλλο. Εξάλλου ο Μάρτιν πέθανε. Και εκεί που μπήκε δεν μπορεί να μετράει να τον κάτω σε θεωρούν εκλέφτη όλοι. Μα εσύ επιδείξουν να θέσει την ανάμεσα σε μένα και στο Μάρτιν. Φυσικά και δεν το δικαίωσε. Μα κορόιδεψε όλο. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το τελευταίο που θα ήθελα να συμβεί είναι να τιμωρηθεί κάποιο άλλο στη θέση. Απλώ είχα επίκουσα ανάγκη από λεφτά και δεν ήξερα πού να απευθυνθώ. Σε μια εβδομάδα θα τα ξανάβαζα στη θέση του. Μα θέθηκε όμω και έπρεπε να κερδίσω χρόνο. Γι' αυτό μου φάνηκε ο ευκολότερο τρόπο για να το κάνω. Πάντω στην επιταγή δεν είναι εξαργύρω ο ίδιο. Όχι, έβαλα κάποιον άλλο να το κάνει. Κάποιον που θα κρατούσε το στόμα του κλειστό. Ήταν απλή σύμπτωση το ότι έμοιαζε σε ένα και στο Μάρτιν στο παράστημα. Και μη σκεφτεί πω ήταν κανένα προμελετημένο σχέδιο, γιατί δεν ήταν. Αυτά μόνο στι ταινίε γίνονται. Όλα ήταν τυχαία και εξωφρενικά βλακώ. Και δεν μα τα έπεσε όλα αυτά νωρίτερα, Στάντορ. Και τι να σα τα πω, που δεν πάρω πια. Αν δεν καταλαβαίνει το γιατί, είναι μάτιο να προσπαθήσουμε να σου εξηγήσουμε. Υπάρχει όμως κάτι που λέγεται τιμιότητα και ειλικρίνεια, αν είσαι ακουστά. Σοβαρά. Τότε μην ξεχνάτε, πριν γίνετε σταυροφόροι του δικαίου, πως μέχρι να ξημερώσει έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Και ίσως κάποιοι από εσάς να βρεθούν στη θέση. Ίσως. Αλλά αυτό δεν εξηγεί τη διαφορά σου. Κάνεις λάθος, Ρόμπερτ. Για αυτοκτονία του Μάρτιν έγινε αιτία για να κλείσει αυτή η υπόθεση για πάντα. Κανείς σας δεν ήθελε πια να μιλάει γι' αυτό. Ο καημένος ο Μάρτιν θα το έκανε γι' αυτό, ας το ξεχάσουμε, όλοι έτσι λέγανε. Δεν ήταν για τις 500 λίρες. Ευχαρίστως θα τις αντικαθιστούσα. Αλλά ήξερα πως αν το μάθαινε το μεγάλο αφεντικό δεν θα το σκεφτόταν και πολύ. Θα καλούσα αμέσως την αστυνομία. Γιατί σε εγώ ξεκίνησα από γραφιά. Ενώ εσείς όχι. Δεν μετράμε λοιπόν το ίδιο. Ναι, αλλά ο πατέρας μου είχε ένα εξάμεινο όπως ήθηκε. Και λοιπόν, γιατί να μιλήσω. Ίσως να μην επαναρχόμαστε ποτέ αν δεν αρχίσαμε απόψε αυτήν την αναθεματισμένη ανάκριση. Ο Ρόμπερτ ο Κόρτο και εγώ δουλεύαμε μια χαρά στην επιχείρηση. Γιατί να μιλήσω, τι καταλάβατε. Ήταν ευχάριστα αυτά που είπατε. Για σένα σίγουρα όχι. Αλλά για τον Μάρτιν ναι. Και για όσους νοιαζόταν. Τώρα ξέρουμε τουλάχιστον ότι δεν ήταν κλέφτη. Είναι το μόνο που ξέρετε. Αλλά τότε γιατί αυτοκτόνησε.
Εκτός αν νομίζετε πως το έκανε για πλάκα. Είσαι! Ακόμα! Εσύ δεν θα φέρεις από αυτό για έναν μικρό. Θα λέω λοιπόν ότι θέλω που να πάρω κι άλλο. Ο Μάρτιν αυτοκτόνησε ενώ ήξερε ότι ούτε που το ακούμπησε εκείνα τα λεφτά. Άρα κάτι άλλο έπρεπε. Τι λοιπόν. Βλέπεις που καταλήγουμε τις βλακίες σου. Δηλαδή που καταλήγουμε σαν. Μιλάς για τον Μάρτιν σαν να ξέρεις περισσότερα από εμάς. Εκείνο που ξέρω είναι πως πρέπει να υπήρχε κάποιος λόγος για να κάνει ο Μάρτιν αυτό που έκανε. Και αν ο λόγος δεν ήταν τα λεφτά, τότε ήταν κάτι άλλο. Καλύτερα να μην αρχίσουμε να ψάχνουμε. Ακόμα καλύτερα να μην αρχίσαμε ποτέ αυτή τη συζήτηση. Ίσως γιατί πίστευτε πως εγώ πήρα τα λεφτά. Αν νομίζεις πως ο αδερφός σου αυτοκτόνησε επειδή εσύ πήρες τα λεφτά, τότε δεν τον ήξερες ποτέ τον αδερφό σου. Όταν τον τόπο έβαλε τα γέλια, φάνηκε πολύ αστείο. Όλα αστεία τα έβλεπα από το γέλιο. Σε αυτό έχει δίκιο ο Μόντο. Καθόλου δεν τον έβλεπε. Δηλαδή εσύ ξέρεις γιατί αυτοκτόνησε. Όχι βέβαια από το δίσκο. Μιλάς αν ξέρεις. Δεν ξέρω, αλλά υποψιάζω. Τι θα πει αυτό, Στάντο! Θα πει πως δεν μου φαίνεται και πολύ παράξενο. Έτσι που τα κατάφερε στη ζωή. Δεν νομίζω πως. Εγώ πάντως δεν τον αδικώ. Δεν τον αδικείς! Για ποιος εσύ που θα τον κρίνεις. Εσύ δεν είσαι άξιος ούτε το όνομά του να βάζεις στο στόμα σου. Πρώτα του κολλάς τη ρετσιά του κλέφτη. Μετά πληκτριάζεις τη μνήμη μας γι' αυτό. Και τον αποκαλύπτεις και καθαρίζεις το όνομά του, αρχίζεις ξανά τα μισόλογα. Πονώντας πως ήταν παλαβός ή αποκτηνωμένος. Και δίκαιο, Στάντο. Όσο λιγότερα πιστώ στο καλύτερο. Όσο λιγότερα πούμε όλοι πως είναι καλύτερο. Έπρεπε να το περιμένεις, Ρόμπερ. Στο είπα και πριν μας κουβαλείς εδώ για να μιλήσουμε. Αλλά εσύ ήσουν αρκετά ηλίθιος για να μην αρκεστείς όσα ήξερες. Να τους κατάξεις τη μνήμη του Μάρτιν. Τίποτα δεν κατάλαβες ακόμα. Και αν είχες λίγο παραπάνω μυαλό, θα καταλάβαινε τι γίνεται γύρω σου. Εμένα δεν με νοιάζει πια. Εσύ όμως. Προετοιμάσου για τα χειρότερα. Και εσύ. Προετοιμάσου για την απόλυση. Εκτός αν νομίζω ότι έχεις την επιχείρηση μετά από μια κατάσταση. Δεν νομίζω και ούτε με ενδιαφέρει. Πριν ένα χρόνο σε ενδιαφέρει. Τώρα όμως όχι. Τώρα βλέπεις, Φρίντα, εγώ μπορώ χωρίς την επιχείρηση. Ενώ εκείνη αμφιβάλλω μπορεί χωρίς εμένα. Ίσως. Αλλά μετά από ό,τι έκανες, θα χαιρόμουν πολύ να υπογράψω την απόλυσή σου. Πάντα μισούσες το Μάρτιν και το ήξερα. Είχα τους λόγους μου. Όχι σαν την οικογένεια Whitehouse. Πατέρας, γιος και κόρη που τον ερωτεύτηκαν όλοι μαζί. Αυτό σημαίνει κάτι, θα τον εξηγήσω. Αλλά όχι πάρ' το πίσω αμέσως. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Στάντο φτάνει. Αρκετά. Θα μείνει πάρα πολλά. Έχεις δίκιο, βέβαια. Δεν πρέπει να σας εξηγήσω. Μα δεν βλέπεις πώς το λέει για μένα. Αλήθεια, Στάντο. Πάντως δεν την βγάζω απ' έξω χωρίς. Είναι πολύ αργά για να προσέξω, Ρόμπερ. Γιατί νομίζεις πως η Φρίντα θύμωσε τόσο πολύ μαζί μου απόψε. Η εξήγηση είναι μία και την ξέρω από πολύ καιρό. Ήταν ερωτευμένη με τον Μάρτιν. Την τρελή να πετάξουν τις φωτιές. Ας το μελόδραμα, Ρόμπερ. Αν δεν ήταν αλήθεια, δεν θα το έλεγα. Τώρα, αν θα το παραδεχτεί, όχι, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Και αν δεν το παραδεχτεί, δεν είναι ανάγκη να με πετάξει τις φωτιές. Την ξέρω την πόρτα. Αλήθεια, Φρίντα. Ναι. Αυτό ήταν το πρόβλημα τόσο καιρό. Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, από πότε. Όταν ξεκίνησε. Παλιά. Πολύ παλιά. Ή τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα. Ναι, νόμιζα πως θα το ξεπερνούσα τότε. Και για λίγο τα κατάφερα. Μετά όμως ξανάρχισε δυνατότερο από ποτέ. Μα γιατί δεν μου το πες. Θέλησα να σου το πω, προσπάθησα χιλιάδες φορές. Επίσης καταλήγει, τα έλεγα τόσες φορές από μέσα. Στο τέλος δεν ήμουν σίγουρη, τα είχα πει και δυνατά για να τα ακούσεις. Πρέπει να τα δεις. Πρέπει να τα πεις τα πούς. Ήταν ολοφανέρος τις κυμμένες. Το τελευταίο μου ξεκίνησε. Και το καλοκαίρι στο Τίτακι. Ναι, τότε ξεκίνησε, στο Τίνακι. Εκείνο το υπέροχο, υπέροχο καλοκαίρι. Όταν δεν έχει αξία μετά από αυτό. Μόλι δεν έχει φύγει μετά από δύο χρόνια. Μία. Και εσύ είχες πει πώς θα πήγαινε για λίγες ημέρες στους Χάρις. Δηλαδή τότε. Ναι. Ναι, εκείνο το λίγο διάστημα ήμασταν μαζί με το Μάτι. Και ήταν η μόνη φορά που ήμασταν πραγματικά μαζί. Όχι ότι τον ένιωσε ιδιαίτερα. Ήθελε απλώς να τον δοκιμάσει. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει σοβαρά. Στην πραγματικότητα όχι. Αν τον ενδιαφέρει θα ήταν όλο πολύ. Το και δεν στο έπαιξα ποτέ. Πίστευα πως όταν παντρευτούμε θα άλλαζαν οι πράγματα. Ξέρω, δεν ήταν τίμιο. Αλλά πίστευα πως όλα θα πάνε καλά. Το ίδιο πίστευε το Μάτιο. Δεν πήγαν όμως, το είδες και εσύ, ήταν μάταιο. Για μένα ήταν μάταιο η ζωή. Δεν μου το πω, Μάτιο. Ευελόγη πόσο δυστυχισμένος είμαι. Δεν τολμούσε, Ρόμπερτ. Σε φοβόταν. Φοβόταν. Και πολύ μάλιστα. Ο Μάτιο. Δεν φοβόταν κανέναν. Πόσο μάλλον εμένα. Όμως, κατά περίεργο τρόπο. Παράξενο. Δεν το φαντάστηκα. Όμως αυτός που... Τι να του συνέβη.
σαν αυτό που. Όχι, σα λέω, δεν τον έχασε καθόλου για μας. Μπράβο, Κάπρα. Το έπρεπε και το έπρεπε. Μέσα σε μια νύχτα μας άλλαξε στον αδόξιο. Εγώ δεν τα μετάγει. Μακάρι όμως όλα αυτά να μαθαίναμε στο μήνυμα. Γιατί τι θα γινόταν. Τι παραπάνω θα γινόταν. Στον ταπόρο, θα ξέρει την αλήθεια. Ίσως κάναμε κάτι. Θα γινόμουν εμπόδιο στη ζωή τους. Όπως βλέπεις, δεν εμπόδισες τίποτα. Εμπόδιο ήταν η μύτη του Σωμάτου. Γιατί δεν έχει δίκιο. Δεν τον ενδιαφέρει αυτή η ιστορία. Μου το είχε πει και εμένα. Σου το είχε πει. Ναι. Ξένα. Τον αδερφό της Φίδας. Δεν σε πιστεύω, κόκκο. Γιατί να πω ψέματα. Ο Μάρτιν μου το είπε, δεν είχε μυστικά από μένα. Αλήθειες. Που σε θεωρούσε πολύ ανακλητικό. Όλο μέσα στα πόδια του βρισκόσου. Δεν ξέρεις τι λέει. Ξέρω. Το είχε πει εκείνο το τελευταίο Σάββατο που είχαμε τον δόμο. Είχε πει πως το προηγούμενο βράδυ είχες μείνει εκεί και δεν ήξερε τι να κάνει για να σε ξεφορτωθεί. Αυτά είναι δικά σου λόγια, Φρίντα. Ο Μάρτιν ποτέ δεν θα μίλαγε έτσι για μένα. Ήξερε πόσο τον αγαπούσα και μ' αγαπούσε κι αυτός. Με τον τρόπο. Σιγά μη σε αγαπούσε κιόλα! Ζηλεύει, γι' αυτό τα λες αυτά. Όχι, βέβαια. Πάντα ζήλευε στο ενδιαφέρον του Μάρτιν για μένα. Έχω ακούσει μεγαλύτερα ψέματα. Δεν είναι ψέμα! Ο Μάρτιν μου είχε πει πόσο τον κούρασε όταν σε έπιανα τη σειρία σου. Τώρα καταλαβαίνει τι εννοούσε. Οπότε αναφέραμε το δωμάτιο απόψε, εσύ έκανε σαν νυχτό. Τι θέλει να με κάνει να πιστέψω, Γκόρντον. Έλα, τη σφίτα. Από τη ζήλια τη τα λέει. Αν τον ενοχλούσε στην παρουσία μου, δεν θα με κάνω συνέχεια σπίτι του. Εσύ τον ενοχλούσε με την επιμονή σου και τι κλάψει σου. Του Μάρτιν δεν του άρεσαν οι γυναίκες. Έτσι μου λέει. Και ήθελε να σου το πω και σένα για να τον αφήσει την ησυχία του. Με νοιάζει, Γκόρντον. Τότε γιατί δεν. Άσε τα παιδιά να ευχαριστούν. Σα το έλεγα. Αλλά εκείνο αυτοκτόνησε. Δεν σε πιστεύω. Δεν πιστεύω λες και όπως θα λες. Ο Μάρτιν δεν ήταν τόσο σκληρός. Τι σου είπε την τελευταία φορά που πήγε στη σιγαρό. Δεν έχει σημασία τι μου είπε. Με σε αυτές τις βρωμιές τις έχεις βγάλει από το μυαλό σου. Δεν αντέχω συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Μελαθήκατε εσείς δύο. Μάλλον και τσιρίστε έτσι για ένα νεκρό. Καταλαβαίνω τι νεκρούς νιώθεις και λοιπά. Αλλά για όνομα του Θεού σταματήστε. Δεν αντέχω άλλο. Σου για σένα κόρτο μάλλον πρέπει να παραείγει. Κάνεις λάθος, είμαι τόσο νυφάλιος όσο και εσύ. Τότε φέρεις ανάλογα. Δεν είσαι μωρό παιδί. Σε εννοώ, Μάρτιν είναι φίλος. Φίλος μου! Δεν ήταν καθόλου φίλος. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, Ρόμπερτ. Ο Μάρτιν ήταν ο μόνος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που με συγκίνησε πραγματικά. Ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις μου. Για χάρη θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Λεφτά, αν είναι δυνατόν, 10 φορές θα έκλεβα το ταμείο της επιχείρησης αν μου το ζήταγε. Δεν γνώρισα πιο υπέροχο άνθρωπο. Υπήρχαν φορές που έλεγα ότι θα τον μισήσω. Υπήρχαν φορές που με βασάριζα πάνθρωπα. Τίποτα δεν άλλαζε μέσα μου. Ήταν ο Μάς. Και προτιμούσα να είμαι μαζί του παρά οποιοδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Όπως είπε και η Φρίντα, όταν πέθανε άδεια στη ζωή του, δεν τον ενδιαφέρεται να μου λέει. Έτσι μου λέει. Δεν είχε μυστικά από μένα ο Μάρτιν. Προσπαθούσε να διασκεδάσει μαζί του, αλλά δεν το συγκινούσαν πραγματικά. Και ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει. Και δεν με νοιάζει όμως και να με χαρακτηρίσει. Μπέτη. Να μην την ανακαλύψει! Και να θέλω δεν μπορώ να τη σκέφτομαι. Δεν χρειάζεται να τη σκέφτεσαι, εσύ τα καταφέρει να κάνει και μόνη τη. Όμως δεν τα καταφέρει και δεν τα έπρεπε. Πρέπει να το καταλάβει αυτό. Δεν το καταλαβαίνω και την Μπέτη ξέρω καλύτερα από σένα. Εσύ όλους τους ξέρεις καλύτερα από όλους. Ακριβώς. Και δεν θέλω εγώ αν ο Μάρτιν με αγαπούσε περισσότερο από σένα. Και που ξέρει τώρα να ο Μάρτιν με αγαπούσε περισσότερο. Και αυτό να μη. Δεν καταλαβαίνω ότι ο Μάρτιν διασχέδισε με τον σα βάζει να μαλώνεται. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ήταν τέτοιο άνθρωπο ο Μάρτιν. Μπα ήταν τόσο ήσυχο, αγνό και ειλικρινή. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο στ' άνθρωπο. Αλλά τουλάχιστον δεν έκλεψε χρήματα δίποτα στο φταίξιμο στους άλλους. Κοίτα, Φρίντα, ό,τι μπορούμε να μιλάμε με τον δασπόντη δεξιά και αριστερά, αλλά προτείνω να το αποφύγει. Συμφωνώ, Σάρο. Θέλω όμως και η Φρίντα και ο Γκόρντον να καταλάβουν να ενώθουν ομαλό με οτιδήποτε κι αν είναι ο Μάρτιν. Είναι γεννημένος για να δημιουργεί φασαρίες. Του άρεσε να προκαλεί τους καυγάδες. Μα δεν μπόρεσα ποτέ να τον συμπαθήσω. Δεν μπόρεσες. Χειρόπερ, θα έπρεπε να το έχεις καταλάβει. Δεν τον συμπαθούσα. Το ήταν φανερό. Και φυσικά είχε δίκιο. Όπως πάντα. Όχι πάντα. Εγώ πάντως σε πιστεύω με την κρίση. Και εγώ το ίδιο. Όχι, όχι, μην το λέτε αυτό. Και είσαι η μόνη που δεν θα δώσει λόγο για τίποτα απόψε. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Σωστά. Αν δεν ήταν η όλο και αυτή αναδραματισμένη τα παγκέρα, ποτέ δεν θα ξεκίνανε αυτή η ιστορία. Αυτό δεν ήταν δείξω. Τίποτα. Εγώ το ξέρω, Γιώργο. Τι ήξερε δηλαδή. Ήξερα πως εκείνο το βράδυ είχε πάει να δει το μαλλί κάτω. Ήξερες. Μα πώς. Δεν καταλαβαίνω. Ήμουν στο εξωτικό μου εκείνο το Σαββατοκύριακο. Θυμάσαι το
γκαράζ που είναι πάνω στο τροπή. Σταμάτησε εκεί και βρεσί. Ναι, μάλλον. Μου το είπα και μου είπα πως πήρε το δρόμο για το φάλωσε. Έτσι κατάλαβα πως πήγαινε να δει το Μάρτιν. Πού άλλο θα μπορούσε να πα από εκεί. Αυτό. Και το ήξερε τόσο καιρό. Ναι, τόσο καιρό. Νομίζω πως είναι περιττό να σε ρωτήσουμε γιατί μας το πες. Ακριβώς. Αρκετά ανακριβή τα απόψη. Εγώ πάντως θα προτιμούσα να τα ξέρα νωρίτερα όλα αυτά. Γιατί εμένα να κρύω με τις ώρες. Ξέρεις αυτό, ξέρεις εκείνο. Τελικά ήμουν ο μόνος που δεν μίλησα μαζί του τελευταίος. Η Φρίντα μίλησε το λίγο απόγευμα. Οι όλοι ήταν εκεί εκείνη τη νύχτα. Αν όχι και την ίδια ώρα. Μιλάς βλακίες. Γιατί λέω βλακίες. Που ξέρουμε εμείς τι έκανε αυτή εκεί πέρα. Μας είπε. Πήγαινε το μάτι για εκείνα τα λεφτά. Και εσένα σου αρκεί αυτό. Δηλαδή τι έλεγες. Εννοεί υποθέτω πως η όλα δεν μας έχει πει για αρκετά. Αν την είχαν στριμώξει και αυτή κάτω από τη στροβολή, θα τα έλεγε όλα χαρτί και καλαμάρι. Στο χέρι, είναι να μας πει και περισσότερα. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο εκδικητικός. Ποιος να είναι τέτοια ώρα. Ρόπερ, δεν έχω ιδέα. Με λέει θα μας ενοχλήσει κανείς. Και τότε μην τους αφήσεις να μας ενοχλήσουν. Πρέπει όμως να δεις ποιος είναι. Ξέρω ότι μιλήσατε. Δεν νιώθω. Σου λέω όχι. Δεν ξέρω ότι μιλήσατε. Το βλέπω στα μάτια σας. Θέλω να πέσω για ύπνο, αλλά ήξερα ότι μιλάτε για μένα. Δεν άντρα. Έπρεπε να άντρα. Ναι, λοιπόν, έπεσε εσύ έξω. Είσαι η μόνη που δεν αναφέρθηκε. Αλήθεια. Είμαι σίγουρη πως είχαμε μαζευτεί για να με κουτσοκολέψετε. Ήθελα να πέσω για ύπνο. Αλλά ήμουν αρκετά να στα τομέα για να κοιμηθώ και έτσι πήρα τρία από εκείνα τα χαπάκια. Και τώρα λέω ότι τελείω μα το λέω. Ένα τόσο περίεργο στο λίγο. Μη μου δίνετε σημασία. Λυπάμαι λίγο. Δεν σα φέρω τίποτα. Σίγουρα. Και δεν είπαμε λέξει. Δεν θέλω να το πλέξω σε αυτήν την ιστορία. Είναι πολύ δυσάρεστη. Η Μπέτα μετά το γάμο τη ανήκει πλέον στην οικογένεια. Άρα δεν χρειάζεται να ανησυχούμε και τόσο αν μάθει την απευθεία αλήθεια. Να το γλώσσω, όχι τα. Να σίγουρη πως τώρα θα βλέπαμε έναν άλλο Ρόμπερτ. Ύστερα από όσα μας έπεισε απόψε, δεν βλέπω για τις απασχολείς συμπεριφορά. Μπορεί και να μην απασχολεί. Αλλά ας κρατάμε τουλάχιστον τα προσκλήματα. Δεν μας έδωσε λίγο το καλό παράδειγμα. Σταματήστε πια. Καλά. Τι λέγατε τόσες ώρες. Από τα λεφτά ξεκίνησε όλη η ιστορία. Εννοείς αυτά που πήρε ο Μάρτιν. Όχι, τώρα ξέρουμε ότι δεν τα πήρε ο Μάρτιν. Τα πήρε ο Στάντον. Το ομολόγησε. Ο Στάντον. Ομολόγησε. Δεν μπορεί να πείστε. Απίστευτο. Κι όμως αλήθεια. Λυπάμαι που θα πέσω τόσο χαμηλά στην εκτίμησή σου με τη θέση μου, αλλά αυτή είναι η νύχτα της αλήθειας. Και εγώ έπρεπε να παραδεχθώ πως πήρα τα λεφτά. Δεν είναι πραγματικά τρομερό. Τι εννοείς τώρα. Τίποτε παραπάνω από ό,τι είπα. Όπως πάντα άλλωστε. Ναι, γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Ίσως γιατί δεν νομίζω πως η Μπέτη είχε τόσο ψηλά στην εκτίμησή της, οπότε δεν χρειαζόταν να δείξει τόσο έκπληκτη και σοκαρισμένη. Ο μάμος δεν σε καταλαβαίνω. Εσύ ποτέ δεν καταλαβαίνεις, Ρόμπερτ. Δεν σε καταλαβαίνεις. Νομίζω πως ναι. Μα. Αν ο Μάρτιν δεν πήρε τα λεφτά, τότε γιατί αυτοκτόνησε. Αυτό θέλουμε να μάθουμε κι εμείς, Μπέτη. Η Όλεν ήταν εκεί εκείνη τη νύχτα και ήξερε ότι ο Μάρτιν δεν πήρε τα λεφτά. Αλλά δεν μας είπε τίποτα παραπάνω. Σας είπα πως πίστευε ότι τα πήρε ο Ρόμπερτ. Και αυτό ήταν αρκετό στην κατάσταση που βρισκόταν να το θέσει απελπισία. Όλα αυτά που έλεγε το διασκέδαζε και το ευχαριστιόταν ήταν ανοησίες. Δεν το καμουφλάζ του. Ο Μάρτιν πίστευε σε μένα. Όσο και με κορόδε πίστευε σε μένα. Εσείς ήδη το είπατε ότι κατά βάθος με φοβόταν. Ήταν γιατί με έβλεπε με σεβασμό. Με θεωρούσε θετικό και έτοιμο. Ήμουν από τους λίγους ανθρώπους που με σεβόταν πραγματικά. Πρέπει να σοκαρίστηκε αφάνταστα ο Κακομοίρης. Δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ. Τι συζητάμε τώρα. Δεν το ξέρετε όπως εγώ. Με ένα για άσχημη φάση. Ήταν εχωτικό και το απτοημένο. Όταν έμαθα πως το τσέπη το πήρα εγώ, ίσως πως δεν είχε κανένα πλάτη με στήχτη. Ακόμα κι εγώ τον είχα προδώσει. Και αυτή η σκέψη τον έτρωγε σαν σαράκι. Ποιος άνθρωπος ήταν ο. Δεν σ' άφηνε να το καταλάβεις. Κανένα δεν άφηνε να το καταλάβει. Αλλά από τη στιγμή που το έμαθε, χάσε το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Τι ανόητος που ήμουν. Εσύ! Μα και βέβαια. Πρέπει να πάω κατευθείαν του πόδιου μου ο Στάντον. Αν αυτό είναι αλήθεια. Τότε ο Στάντον θέλει ο Κέιτ. Μα φυσικά. Μόνο εσύ. Καθόλου αλήθεια. Δεν βλέπεις τι έκανες. Δεν βλέπω γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί δεν σε συμφέρει να κάνεις όσο καλά σας. Δεν βλέπετε πως ο Μάρτιν είναι τους δικούς του λόγους. Όχι, βλακές μου και σκαμπέρες τους βαθείς έκανε το Μάρτιν. Πάμε, Μπέτ. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση μια για πάντα. Κανείς σας δεν είναι σε κατάσταση να ξεκαθαρίσει τίποτα από ψυχά. Άκου να σου πω σ' αυτό. Ακούω αυτό. Ακούω αυτό. Δώσεις λόγο γι' αυτό. Δεν πρέπει να συγχωρήσω για σας για το Μάρτιν. Κάνετε λάθος. Δεν κάνω λάθος. Κάνω το λάθος. Έκανες το Μάρτιν να αυτοκτονήσει. Σταμάτα, Γκόρντον.
ελευθερία. Δεν φτάνει κανεί στην ίδια κατάσταση να συμβολίζει διάφορα φανταστικά εγκλήματα που έχουν πετύχει ποτέ. Δεν έπαθε ιστερία εδώ. Σε ρηπονή καλά. Μα δεν είναι δυνατόν να εννοεί ότι το κολοφόνησε. Είναι δυνατόν! Τώρα μπορείς να μπορείς να μας μιλήσεις όλα. Αν είσαι στην κατάσταση. Και να σου πω και εγώ πριν αρχίσεις πως όλα αυτά τα έχω φανταστεί. Έχεις φανταστεί? Πώς? Για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί μου φαινόταν αδιανόητο μέχρι αυτό τον ίσιο μάτι. Έστω και αν ήταν πλεγμένος σε χίλιες δυο τέτοιες δουλειές, δεν ήταν ικανός για κάτι τέτοιο. Δεύτερον, γιατί όπως σου είχα πει, ήξερα πως εκείνο το βράδυ είχες πάει να το δεις. Και τρίτον, αλλά άστο αυτό για αργότερα. Τώρα καλύτερα να μας πεις τι συνέβη. Ήταν ατύχημα, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν ατύχημα. Θα σας πω ότι έγινε χωρίς να προχωρήσω σε λεπτομέρειες. Όλα τόσο θολά και τρομακτικά. Υπόσχομαι όμως να πω την αλήθεια χωρίς να κρύψω τίποτα. Εδώ που φτάσαμε, είναι καλύτερο να μην κρυβόμαστε άλλα. Έχεις δίκιο, ναι. Μια στιγμή θες να έχεις κάτι. Εκείνο το βράδυ, όπως ξέρετε, πήγαμε από το μάρκετ με κλεμμένα τα λεφτά. Μου το είχε πει ο κύριος Άιντχαουζ. Εκείνος πίστευε ότι η Ομάρτη και ο Ρόμπερτ είχαν πάρει τα λεφτά. Ο Θεός ήταν πιθανότερο να τα έχει πάρει ο Ρόμπερτ. Γιατί ξεκίνησα να βρω το μάρκετ. Δεν το συμπαθούσα. Το ήξερε. Αλλά ήξερε τι αισθανόμουν για τον Ρόμπερτ. Στο κάτω-κάτω, αγαπητό του. Ο Μάρτη πίστευε ότι ο Ρόμπερτ είχε πάρει τα λεφτά, αλλά δεν τον ένιωσε. Πάμε, Ρόμπερτ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Νιώθε μια άγρια χαρά. Καλός αδερφός που επιτέλους παραστράτησε. Κάπως έτσι. Σε πιστεύω. Όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, ο Μάρτιν ήταν ικανός για τέτοια λόγια. Εκείνη τη νύχτα ήταν αφόρητος. Το πρόσεξες κι εσύ εκεί. Μια παράξενη διάθεση. Τότε μπορούσε να γίνει σκληρός. Ιρανικός πολλές φορές. Εγώ ποτέ δεν τον είδα σε χειρότερη κατάσταση. Και τη νύχτα. Σαν να μην ήταν στα καλά του. Συγχωρείς, Ρόμπερτ, δεν έχουμε τα μάτια σε αυτά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Λέβεις, ο Μάρτιν έπαιρνε ναρκωτικά. Ναρκωτικά? Ναι, τα έπαιρνε σε μεγάλες ποσότητες. Δεν είναι αλήθεια. Δεν σε πιστεύω. Είναι αλήθεια, καλά. Το ξέρω. Κι εγώ το ίδιο. Έχει πάει να δοκιμάσω μια φορά. Αλλά δεν μου άρεσε, σαν άρρωστο σύμφωνα. Οπότε έγινε όλα αυτά. Θυμάστε όταν είχε πάει στο Βερολίνο, πόσο νευρωτικό είχε γίνει. Εκεί ένα τύπο που γνώρισε. Έβαλε για τα καλά μες στο κύκλωμα. Με μια καινούργια ουσία που μας τρώνε, λέει, οι καλλιτέχνες και οι διανοούμενοι. Δηλαδή ο Μάρτιν. Ναι, Φρίντα, του άρεσε και έπαιρνε συνέχεια. Τα έβρισκε. Μέσω κάποιου γνωστού του στην πόλη, κάποιου Γερμανού. Όταν δεν έβρισκε, γινόταν χάλια. Εσύ δεν προσπάθησες να το βοηθήσεις? Πώς δεν προσπάθησα. Αλλά εκείνος με κορόιδευε. Να σου πω την αλήθεια, δεν τον κατηγορώ. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τη δύσκολη που ήταν η ζωή για τον Μάρτιν. Ήταν τόσο ευαίσθητος, τόσο νευρωτικός. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που έπρεπε να είναι ευτυχισμένοι. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο που δεν πρέπει να είναι ευτυχισμένος? Ο Μάρτιν δεν ήταν και καμιά εξαίρεση. Και με τα ναρκωτικά τι έγινε? Είχε πάρει όταν ήμουν εκεί. Ήταν σαν μικρά στο καπάκι. Τον είχα φέρει σε τρομερή κατάσταση. Ένα είδος διαβολικής ευθυμίας. Και ένα άλλο που το βλέπω. Πραγματικά δεν ήταν στα καλά του. Ύστερα, τι έγινε ύστερα? Προσπαθούσα να το ξεχάσω. Δεν ξέρω ότι τον αντιπαθούσα. Αλλά είχε τέτοια ιδέα για την εαυτό του που δεν μπορούσε να το πιστέψει. Νόμιζε πως όλοι, άντρες και γυναίκες, πρέπει να τον ερωτεύονται. Έβλεπε τον εαυτό του σαν ένα είδος πάνω. Και με το δίκιο του. Άρχισε να με ειρωνεύεται. Έλεγε πως ήμουν μια φαινόμενη γεροντοκόρη και μάτια από τη μέρα που δεν έζησε ποτέ τίποτα στη ζωή της. Απλησίες βέβαια. Μόνο έτσι δεν είναι. Αλλά εκείνος έκανε το πιστεύει. Λείπει με την αντιπάθεια μου, προσπαθούσα να καταπιέσω αυτά που πραγματικά αισθανόμουν για αυτό. Ότι είναι κακό λόγο που τη μέρα που δεν έζησα ποτέ να ζήσω για όλα αυτά. Αλλά είναι συνέχεια. Με περάσει σε μια φίβα, αλλά δεν μπορούσα. Το βάθο του το λοιπόν ήταν. Άρρωστο. Άρρωστο στο μυαλό και στο σώμα. Έμεινε και προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Αλλά ό,τι και αν έλεγα, τον έκανε χειρότερα. Μετά προσπάθησα να μου δείξει κάτι πρόστιχα τερατουργή με τον άσπρο λαζογράφο από το Βέλγιο. Φρίντα, κοίτα, με συγχωρείς. Ξέρω πώς σε πληγώνω όλα αυτά που λέω. Σταματάω αν θες, μην ακούς κι άλλο. Ή καλύτερα να πας να ξαπλώσεις. Δεν θέλω να πάω να ξαπλώσω. Όμως όλοι, έτσι, αν ήξερες πώς ήταν όταν το γνώρισα. Ξέρω, όλοι το ξέρουν. Μετά όμως έγινε αγιώτικος. Ήταν άρρωστος, Φρίντα. Εσύ
Συνέχισε όμως. Ναι, ούτε. Δεν μπορείς να σταματήσεις τώρα. Δεν έχω και πολλά να πω. Όταν πέταξα τις ζωγραφιές από μπροστά μου γιατί είχε αρχίσει να με εκνευρίζει, εκείνος έχασε τελείως την ψυχραιμία. Φώναζε πως ήμουν καταπιεσμένη. Ξαφνικά κατάλαβα πως μου έλεγε να πάρω τα ρούχα μου. Όπως ήταν ανόητος. Και σηκώθηκα να φύγω. Και εκείνος άφηκε στην πόρτα και με εμπόδισε να περάσω. Κρατούσε ένα πιστόλι στο χέρι του και κάτι φώναζε για κίνδυνο τρόμο και έρωτα. Δεν απειλούσε εμένα, ούτε τον εαυτό του. Απλά το κρατούσε για να είναι πιο δραματικός. Ούτε καν φαντάστηκα πώς μπορεί να βγει γεμάτο. Κι εγώ δεν άντεχα πια. Δεν μπορούσα να τον ακούω. Μπορώ να φύγει από την πόρτα, να με αφήσει να περάσω. Εκείνο δεν κουνήθηκε. Το χτύπησα, αρχίσαμε να παλεύουμε. Προσπαθούσε να μου σκίσει τα ρούχα. Απέσιο. Απέσιο. Το άρμαξε το χέρι, πήγε το πιστόλι και το έφερε κατά πάνω του. Φαίνεται και το δάχτυλο σκανάει, κάπως τον έσπασε και. Ρισοκρότησε. Αν τα αναπλάτα μου εσμένα να στουργήσομαι, δεν θα τον άφηνα κι ας είχα παραλύσει από τον πόνο. Δεν ήταν τραύμα της μέρας. Νεκρός. Σε καταλαβαίνω, χρειάζεται να συνεχίσεις. Συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Είχε κάποιος να περάσει το αυτοκίνητο. Εγώ δεν ξέρω πόση ώρα ήταν εκεί. Δεν μπορούσα να απολυθώ. Είχα παγώσει. Σωρίζει. Έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στις ερημιές. Γύρω δεν υπήρχε ψυχή. Τρέμοντας. Σπιτάκι. Τόσο ήσυχο. Τόσο τρομακτικά ήσυχο. Που περάστηκε, ξαναπεράστηκε το μυαλό μου όλα αυτά. Χιλιάδες φορές. Θέλω. Έφτασε σίγουρα. Βέβαια, αγαπητέ. Και πρέπει να υποσχεθούμε πως αυτή η ιστορία θα μείνει μεταξύ μας. Κρίμα που δεν μπορούμε να το δούμε έτσι ξερά και λογικά όπως εσείς, Τάντο. Δεν το βλέπω καθόλου ξερά και λογικά. Απλά όλα αυτά έχουν να χαμαστεί. Μα και τόσο πολύ με αυτό το έργο. Εγώ δεν πήγαινα. Κοίταξε κάτι. Δεν σου έδωσε ένα περιθώριο να αμφιβάλλεις. Πώς μπόρεσες να το έχεις φανταστεί ακόμα και αν ήξερες ότι. Τι όλοι είναι μέσα στο ψυχικό του μάτι. Ήταν ο τρίτος λόγος που σας έλεγε. Την επομένη πέρασα από εκεί αρκετά νωρίς. Ήταν και ο αστυνόμος και ο εκδοδικαστής. Κάποια στιγμή που δεν με πρόσεξαν, έσκυψα και πήρα κάτι από το πάτωμα. Από τότε το κουβαλάω συνέχεια μαζί μου. Και να δω. Όταν θέλω και γίνομαι πολύ παραδείσουχος. Είναι από το φουστάρι που φορούσα. Σκίστηκε καθώς παλεύω. Στη γι' αυτό τα ήξερες όλα. Γι' αυτό τα ήξερα. Μα γιατί δεν είχες τίποτα. Θα σου πω εγώ γιατί. Το βόλευε να πιστεύουμε ότι ο Μάρτιν είχε αυτοκτονήσει. Έτσι φαινόταν καθαρά ότι αυτός είχε πάρει τα λεφτά. Έχεις άδικο. Δεν επίστερα πως άξω το στόμα μου. Όχι, υπήρχε ένας σοβαρότερος λόγος. Ήξερα, βλέπετε, πως αν η Όλβεν είχε καμιά ανάμειξη σε αυτό το θάνατο, τότε κάτι τέτοιο θα είχε συμβεί. Και εκείνη δεν θα φύγει σε εκείνη. Την ήξερα καλύτερα από εσάς και την εμπιστευόμουν. Για την αλήθεια είναι ο μόνος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που εμπιστεύεται. Ξέρει την Όλβεν, γιατί στα πει χιλιάδες φορές. Δεν ενδιαφέρεται, βέβαια, αλλά δεν φύγει. Ούτε που με άφησες, με υποψιαστώ ότι ήξερες κάτι. Περίεργο. Έχασα την καλύτερη ευκαιρία για να τραβήξω το ενδιαφέρον σου σε λίγα λεπτά. Αλλά μαζί σου δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τέτοια μέσα. Πιστεύω πως ακόμα και στην εποχή μας που έχουμε σκληρύνει και παγώσει τόσο πολύ, υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος για τον καθένα μας που του φερόμαστε με σεβασμό. Και εσύ είσαι για μένα αυτός ο άνθρωπος εδώ και πολύ καιρό. Ήξερα πως πίστευες πως ο Ρόμπερτ είχε πάρει τα λεφτά και πως δεν μίλαγες γιατί πίστευες πως θα ήταν ασφαλής όσο τα πράγματα έχουν πίσω του μάτι. Δεν μπορώ να πω πως με ευχαριστούσε ιδιαίτερα αυτή η σκέψη. Όχι. Τι κρίμα. Και σου πάει τόσο πολύ ο όρος του ρομαντικού εραστή. Μπέτη, εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις. Πώς να καταλάβει, καημένη. Τι θες να πεις πριν και μάλιστα σε αυτόν τον τόνο. Τι να θέλω να πω, Άρη. Και μάλιστα σε αυτόν τον τόνο. Ξέρεις, παραλίγο να σε εμπιστευτώ και ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Αλλά διάλεξα άσχημα. Πότε έγινε αυτό, πες μου. Σου είπα ότι εκείνη την νύχτα κάθε στο αυτοκίνητο ανήκα να κουνηθώ. Μόλις αισθάνθηκα λίγο καλύτερα, έλεγε στην ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον άνθρωπο. Σε το κοντινότερο πρόσωπο για μένα. Μη μου πεις πως ήρθες εκείνη την νύχτα. Κι όμως, εκείνο το Σαββατόβραδο είμαι στο εξοχικό. Θα πρέπει να ήταν γύρω στις 11.
αυτοκίνητο να στενόμουν πάνω και προχώρησα μέχρι το σπίτι με τα πόδια. Και μετά γύρισα πίσω. Ήρθες μέχρι το σπίτι? Ναι, ναι, Σάντο, μην κάνεις ποτέ καταλαβαίνεις. Ήρθα μέχρι το σπίτι. Ήρθα αρκετά από την τσαμαρία της βεράντας για να με κάνω να γυρίσω αμέσως πίσω. Ώστε τότε ήρθες. Μετά από την ναι, τα μάτια πια. Όλα γκρεμίστηκαν μέσα. Τα από εκείνη τη νύχτα οι άνθρωποι φαίνονται διαφορετικοί. Όχι μόνο εσείς, όλοι. Ακόμα και οι πελάτες στο γραφείο ή επιμένω στο πλέον του λεωφορείου που κάθονται απέναντί μου. Και όσο και σας φαίνεται αστείο. Όλοι σας τα άκρη που προσέξω και σας αποφέρω σε ειδικά σπιτάκια. Που ακόμα και η Μπέτη το πρόσεξε. Και την Μπέτη, τι συνέβη. Παλιό ψεύτρα που σε Μπέτη. Ποιος δεν είπε ψέματα εδώ μέσα. Σε Μπέτη. Εσύ δεν είπες ψέματα. Σταμάτα, μας κοροϊδεύει όλο στο παλιοθήλικο. Μα για ποιο πράγμα μιλάτε? Γιατί δεν ρωτάς την ίδια, Ρόμπερτ. Τι σημασία έχει, αφήστε το παιδί. Δεν είμαι καθόλου παιδί. Τον λάθος όρος σας. Δηλαδή, εσύ, ο Στάτο, αυτό εννοώ. Μα είναι γελίο. Γιατί τους λες είναι γελίο? Δεν νομίζω να τολμήσει. Ο μόνος γελίος απόψε είσαι εσύ, Ρόμπερτ. Γιατί, Ρόμπερτ, τι σημαίνει? Σε πιστεύω. Υπάρχει μια λογική εξήγηση για όλα αυτά. Να σου δείχνουν άλλες τέτοιες λογικές εξηγήσεις, Κάπλα. Αρκετά σαν αρνηθήκαμε απόψε. Εγώ φέρω. Εμείς θα μας φαινά. Λες μαγείες, δεν σ' αφορά αυτή η υπόθεση. Εμείς διάφορα τον. Από εδώ αρχίζει να αφορά τον Ρόμπερτ την υπόθεση. Δεν μου απάντησες, παιδί. Τι περιμένεις να σου πω? Είσαι με το Στάτο στο ψυχικό του. Ναι. Είσαι νερωμένη του. Ναι. Παιδί, με το Θεό σου, πώς μπόρεσες? Πώς μπόρεσες? Μπόρεσα και δεν είμαι μόνο παιδί. Γιατί δεν είμαι καμία κάτι μου κουκλίτσα. Πες εκείνο, πες το άλλο, με στρέλανες απόψε. Ωραία λοιπόν, άνοιξε τα αυτιά σου. Ναι, ήμουν με τον Στάντον εκείνη τη νύχτα. Όπως και πολλές άλλες. Δεν ήταν ερωτευμένος μαζί μου και το ήξερα. Ούτε εγώ ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Δεν τον παντρευόμουν ποτέ. Αλλά κάτι έπρεπε να κάνω. Ο Γκόρντον κόντευε να με τρελάνει. Αν κάποιος είναι το μωρό εδώ μέσα, αυτός είναι ο Γκόρντον. Και αυτός ο καταραμένος γάμος μας που σας συγκινεί όλους δεν είναι τίποτα. Σκέτη απάτη. Μια κοροϊδία. Ο Γκόρντον, αγάπη μου. Μπέτη, αγάπη μου, πως τον βλέπω και σκέφτομαι τα σόλια του με τον μάτι μου, έρχεται να τσιρίξω. Σε παρακαλώ πολύ, δεν φταίω εγώ. Πιστεύω ότι ήμουν ερωτευμένη μαζί του όταν παντρευτήκαμε. Νόμιζα ότι θα ευτυχίσω, να ευτυχίσω. Ότι θα γυρνούσα ποτέ να κοιτάξω άλλον άντρα, αν ήταν εντάξει. Απλά δεν ήταν. Ούτε να με μιλήσει δεν μπορούσα. Σταμάτα για ρόλο, Θεού. Όχι, δεν σταματάω. Την αλήθεια ήθελα να την έρθει. Και δεν μου καίγεται καρφί. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τίποτα από το γάμο μα. Όλο τροπή και δυστυχία. Λέω τώρα, Μπέτη, θα γυλακεί. Αν ήμουν εκείνη γλυκιά και άψυχη που νομίζατε μπορεί και να μην με πείραζε. Αλλά δεν είμαι. Κι ούτε είμαι παιδί. Είμαι γυναίκα. Ο Στάντον ήταν ο μόνος που το κατάλαβε και μου φέρονταν ανάλογα. Αν ήσουν ερωτευμένη με κάποιον, θα σε κατηγορούσα. Αλλά αυτό ήταν μια φθηνή και ποταπίτρικα, μια βρωμερή και πανάθλια ιστοριούλα. Που δεν άξιζε τα ψέματα που μου είπες. Υποθέτω ότι ο Στάντον ήταν εκείνος ο πλούσιος θείος στην Αμερική που σου έστειλε τα ωραία δώρα, ε. Ακριβώς. Γιατί εσύ ούτε γενναιόδωρος δεν μπορούσες να είσαι. Παρόλο που στον αγαπημένο σου Μάρτιν, είχες δώσει ότι είχαμε και δεν είχαμε. Ήξερα ότι ο Στάντον δεν ήταν ερωτευμένος μαζί μου. Γι' αυτό έπρεπε τουλάχιστον να τα μείνουμε ατρά. Εξάλλου οι άντρες που λένε ότι είναι ερωτευμένοι με μια γυναίκα και περνάνε τα Σαββατοκύριακά τους με μια άλλη, δεν αξίζουν καλύτερη μεταχείριση. Ώστε γι' αυτό λοιπόν Στάντον χρειαζόσουν επιγόντως λεφτά. Γι' αυτό πήρε τις 500 λίρες. Ακριβώς. Βλέπεις πώς εξηγούνται όλα σιγά σιγά. Το ένα και το άλλο. Τον ακούτε! Πάντα ο Μάρτ! Αν εγώ φταίω για όλα αυτά, τότε εσύ ο υπεύθυνο Γκόρντον, εσύ μ' ανάγκασε να κάνω τι έκανα. Δεν έπρεπε να με παντρευτεί ποτέ. Δεν ήξερα τότε. Έκανα λάθο. Που συνηθίζουμε κάτι τέτοια λάθη στην οικογένειά μα. Έμενα πίσω μα, παριστάνοντα με ευτυχισμένη, αντρεμένη με έναν φτώμα. Είμαι νεκρός. Πέθανα το περασμένο καλοκαίρι όταν με πυροβόλησε η όρμα. Που είναι άτυπο, Γκόρντον. Ελαφρώς υπερβολικό και ανώ. Ίσως να φαίνεται έτσι, αλλά το εννοώ. Τώρα δεν ξεκίνησε αυτήν την ιστορία. Εγώ δεν τέλειωσα. Σε λάτρευα, Πέτρη. Είναι δυνατόν να σε καταλάβει. Αλλά το είχε καταλάβει, θα πρέπει να ήταν πολύ χασί. Μιλάω στην Πέτρη τώρα και θα θέλαμε να κατέβει. Έχει καταλάβει έτσι. Και που το κατάλαβα, τι με αυτό. Σωστά, τι να σε νοιάζει. Με συγχωρείς, Ρόμπερτ.
Αλλά ήξερα ότι δεν ήσουν ερωτευμένος μαζί μου. Εμένα ούτε που μου ήξερες. Ήσουν ερωτευμένος με ένα πλάσμα της φαντασίας σου, προβάλλοντας το επάνω. Γιατί να ενδιαφερθώ για κάτι τέτοιο. Επειδή τώρα σε ποτέ μου το εκδήλωσα. Νομίζω πως είναι ευτυχισμένη με τον κόσμο. Ναι. Παίξαμε καλά τους ρόλους μας. Πολύ καλά. Δηλαδή αν συνεχίζαμε έτσι. Τίποτα. Κάνεις λάθος. Αν συνεχίζαμε έτσι, μπορεί σιγά σιγά να το πιστεύαμε και να γινόμασταν. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Κι όμως συμβαίνει. Γι' αυτό να πάρει στραβά από τον κόσμο. Πραγματική αλήθεια είναι τόσο βαθιά που δεν μπορεί να τη φτάσει με τα πλάτια μέσα. Τι πλάνη είναι για να καμιά φορά με τον εαυτό σου. Και τι πολλέ φορέ να κοιτάξει όλα στον αέρα. Εντροπή μα, πολιτισμένοι άνθρωποι. Συμφωνώ. Συμφωνεί. Έχει μεγάλο θράσο, Στάτο. Δεν πρόκειται να σε συμφωνήσω. Στο σύλλογο. Σε ένα ψεύτη, σε ένα κλέφτη, και δεν αφορμάζει ο πατέρα του, δεν θα σταματήσει. Είσαι ένα ηλίθιο, Χάρμαν. Δεν διαφέρει και πολύ, ξέρει από εκείνο τον βλαμμένο τον αδερφό σου. Πάντα ζούσε σε έναν αφελή παράδεισο. Και σήμερα που κάνει μια προσπάθεια για να βγει, προσπαθεί τώρα να φτιάξει μια εξίσου αφελή κόλαση για να περάσει την υπόλοιπη ζωή σου. Νομίζω πω αυτό είναι το ποτήρι σου, Στάφη. Έξω από το σπίτι μου. Πολύ καλά. Πάμε το ποτήρι. Και εγώ το ίδιο, Στάτο. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Στάτο. Βαρθείτε μαζί μου σε λίγο. Μαζί σου δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Και μην ξεχνάς ότι επιχείρηση περιμένει τις 500 λίρες μαζί με την παρέτησή σου. Ώστε με αυτόν τον τρόπο εκδικείς εσύ. Ναι, με αυτόν τον τρόπο εκδικούμε εγώ. Πολύ καλά, αλλά θα το μετανιώσεις. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους. Και μη σηκώνεστε να με συνοδεύσετε. Δεν ξέρω τι πω. Μην κάνεις την πόλη όσο πεσκόζω. Ό,τι κι αν έκανε ο Σάντο, δεν πάτε να την κατάσταση στη δουλειά του. Αν φύγει, η επιχείρηση θα ρημάξει. Τι θέλεις να κάνουμε όλοι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κι άμα είναι να ρημάξει η επιχείρηση, ας ρημάξει. Μην ανησυχείς για την επιχείρηση και αυτή έχει δικαταπολιστεί. Ανοησίες. Καθόλου ανοησίες. Λοιπόν, Μπέτη, αγάπη μου. Κάλε και θα γυρίσουμε στο χαρούμενο σκουτάκι μας, στη ζεστή μικρή φωλιά μου. Κόφω, Γκόρντον, θα σας πάω ως έξω. Αντίο. Τι με κοιτάζεις έτσι. Με κοιτάω σε. Και σένα δεν σε ξέρω. Δεν σε ξέρω ποτέ. Και ρωτάω αυτό. Έπρεπε λοιπόν να αφήσει σαν τα πάντα.
Είναι δυνατόν να καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, δεν καθόμαστε έτσι, αλλά θα με χάσει απλώς στα χαρτιά. Δεν μπορείς να το βοηθήσεις. Δεν βλέπετε πως η μας έχει χάσει με το όνομά της. Ο αδερφός μου ήταν ένας χειδαίος παράστατος. Σταμάτα! Η γυναίκα μου τερδευμένη μαζί τη λένε ότι συνεχώς. Ένας είναι εταιρός που τα ψεύτης, κλέφτης και απαταιώνας. Ο άλλος. Ο άλλος ήταν αστό εξαιρετά. Ένας μικρός εταιρικός ανώνυμος. Το κορίτσι. Το κορίτσι μου θα λέει Μαργό πάλι το εταιρικό συγκίνητο. Πάρε ρο, παιδιά μας. Τι νόημα έχει να μας αρέσει έτσι. Γιατί δεν έχει πάρει καθόλου στα μάτια. Αύριο όλα θα είναι καλύτερα, θα δεις. Αύριο. Είναι δυνατόν να είναι αύριο καλύτερα. Δεν βλέπετε πως είμαι χιάσει για το όνειμά της. Δεν υπάρχει αύριο για μένα. Δεν υπάρχει αύριο για μένα, σας λέω. Έχει ένα πιστό στην κρεβατοκάμαρα. Σταμάτα, Ρόμπερ, σταμάτα! Ακούσατε ένα θεατρικό έργο σε 8 σκηνές, ειδικά γραμμένο για το ραδιόφωνο, με τον τίτλο «Ο κοιμόμενος σκύλος». Αρκετά! Ελπίζω να μην κλείσανε με σκηνισμό! Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκε. Εμένα δεν μου αρέσουν τα θεατρικά έργα με τα μεγάλα λόγια. Μ' αρέσει η κορυφή μουσική. Ξέρετε, σκηνισμό, όποτε έρχεται εδώ ο αδερφός μου ο Γκόρντο, ψάχνει συνέχεια στο ραδιόφωνο μέχρι να βρει κορυφή μουσική και μας ταλαιπωρεί όλους. Νομίζω πέρα. Θα πρέπει να ήταν πολλά ψέματα σε αυτές τις σκηνές. Ο κύριος άντρας είχε δημόσει, Πώς ποιος εννοώ. Από τους άντρες. Είμαι σίγουρη πως γελάει κάτι πολύ ενίκητο. Όχι, όχι. Απλώς κουτσομπολεύουν. Πολλοί άντρες κουτσομπολεύουν. Έχουν και μια υπέροχη δικαιολογία τώρα που γίνανε οι τρεις διευθυντές στην επιχείρηση. Είσαι ανιδωμένη συντροφιά. Περιδωμένη συντροφιά. Μα τι ανόητο που ακούγεται. Πραγματικά είναι όμορφα εδώ. Είναι πάντα με την πρώτη ευκαιρία. Όσο γι' αυτό είναι πέντε, θα πρέπει να είναι πολύ ευχάριστο έτσι πως τακτοποιηθήκατε όλοι σας. Δεν έχουμε παράπονο. Παρόλο που σε λέει ποτέ τον αδερφό σας. Γι' αυτό σε το κάνετε μαζί σας, δεν είσαι. Εννοείται τον αδερφό του Ρόμπερτ, τον Μάρτιν. Ναι, τον Μάρτιν Κάπλαν. Θα πω στην Αμερική εκείνο τον καιρό και ποτέ δεν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη. Κάτι πολύ ψάχνει, φαντάζομαι. Εγώ ποτέ δεν θα μάθω να κλείνω το στόμα. Όχι, όχι, καθόλου. Ήταν πολύ δυσάρεστο βέβαια την εποχή που συνέβη, αλλά τώρα πια δεν έχει σημασία. Ο Μάρτιν αυτοκτόνησε. Ναι, βέβαια. Φοβερό. Μου φαίνεται πως τον είχα δει κανένα δύο φορές. Μου είχε φανεί πολύ ευχάριστος και εγωιτευτικός. Ήταν πολύ όμορφος, έτσι δεν είναι. Μπράβο, πολύ όμορφος. Ποιος ήταν πολύ όμορφος. Πάντως ο Κέσι Τζαρτς. Μπορούμε να μάθουμε και εμείς είναι κανένα τρομερό μυστικό μεταξύ γυναικών. Για μένα μιλάγανε φαίνεται. Πώς τους επιτρέπεις να μιλάτε. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Μου φαίνεται αγάπη μου πως θα πω το παράκαλες με το αντρικό κοτσομπόλιο και το παλιό βράδυ. Συγγνώμη που καθυστέρησα αυτή τα λόγω του κακού που τα βάζεις. Τι έκανε πάλι. Προσπάθησα να φάει τα χειρόγραφα από το καινούργιο με τη στόρη μα τη Σόνια Βουλίμς και βοήθηκα να προσπάθει. Βλέπετε στην ισμόφη πως μιλάμε για εσάς. Ναι, σας άκουσα και μόλις έλεγα τι θα έχουμε να πει από ήδη. Χαίρομαι που τα πω. Νομίζω που θα δίνατε τη χέρια. Α, δεν είναι μόνο θέμα τύχης, είναι που είμαστε όλοι πολύ γεια. Εκτός από την πέτη, αυτή είναι πολύ άχρηστη. Γιατί ο Γκόρντο δεν τη βρέκε και αρκετά συχνά ακόμα. Τα βλέπετε στον Ισπύρο, κύριο Στάν, που παραμένει ο κοινικό εργέτη που θα λέει την καλή σα εικόνα. Αλήθεια, ξέρει κανεί τι θέλει από αυτό. Αχ, όχι, Γκόρντο, σε παρακαλώ, μου το έχει πάρει μόλι το τουρκικό. Γιατί τι ακούγατε. Το τελευταίο μέρο του δασιατρικού έργου. Το λέγαμε κοιμόμενο σκύλο. Γιατί. Δεν είμαστε βέβαιες κάτι που έχει σχέση με τα ψέματα με έναν κύριο που αυτοκτονεί. Το διασκεδάζω για τα καλά στο τουρκικό. Όλο δράματα και πιστολίδι. Και πολύ καλά έκανα. Ή πολύ άσχημα. Το να λες την αλήθεια είναι τόσο υγιεινό όσο το να παίρνει τη σκληστή στροφή με ξύλα. Και η ζωή έχει πολλές επικίνδυνες στροφές. Έτσι δεν είναι, Τσάρλς. Βεβαίως. Ειδικά αν διαλέξεις καλή διαδρομή. Να πει κανείς ψέματα ή να μην πει. Η δουλειά μπορεί. Μα τι κάθεσαι, Ρόμπερ. Φέρε ποτά. Ποτά και τσιγάρα. Τα τσιγάρα πάντως δεν έχει. Έχει ξαφνί. Όλοι με τσιγάρο. Α, τι θυμάμαι το τσιγάρο, τι. Παίζει και μουσική, έτσι δεν είναι. Θυμάμαι το μουσικό. Το χωρί είναι μαντήριο, ε. Έλα λεπτό, ακούστε αυτό. Thank you.
αυτή την αμηχανία. Το νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι δεν τον έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου, σε όλη μου τη θεατρική καριέρα. Και θα εξηγηθώ γιατί. Όπως έχετε διαβάσει στην τελευταία σελίδα του προγράμματος που σας έχουμε μοιράσει, κάπου λέει ότι η επικίνδυνη στροφή του G.B. Priestley είναι το έργο που διδάσκεται στα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Αγγλίας και μπορεί και σε άλλες χώρες που ίσως εγώ δεν ξέρω. Και βέβαια, παίρνοντας μια απόφαση, το North College να ανεβάσει ένα τέτοιο έργο που συμπληρώνω τη φράση του προγράμματος, εάν πάρουμε τα 50 δυσκολότερα έργα του παγκόσμιου δραματολογίου όλων των κρατών, η επικίνδυνη στροφή είναι μέσα σε αυτά τα 50 έργα, τα δυσκολότερα. Και βέβαια, όταν πήρα την απόφαση να ανεβάσω αυτό το έργο, και για να είμαι ειλικρινής, τα παιδιά είναι εκείνα που επιμένανε. Εγώ είχα ένα ερωτηματικό. Και τέλος είπαμε, άντε πάμε. Και αρχίσαμε τη δουλειά. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να πω. Ένα μόνο εγώ και σε πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ τα παιδιά για τη δουλειά, για το ξαγρύπνι, για την τεράστια προσπάθεια, αλλά και το κυριότερο, γιατί μου δώσανε εμένα την ευκαιρία να ανεβάσω αυτό το έργο. Θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Cómo se baila el cha-cha-cha. Oiga, aprieta, su carro está muy lindo. Donde guste, lo puede usted parar. Si permite, entiendo los faroles y el motor se lo empieza a calentar. Quisiera que me diga, señora autoridad, quisiera que me diga, pues yo no lo sé, que luce en el semáforo van a poner. Indicar cómo se baila el cha-cha-cha. El que quiera doblar por una esquina, tanto aviso la mano ha de sacar. Y todo ciudadano por la noche, un poquito en cada pie debe llevar. Quisiera que me diga, señor autoridad, quisiera que me diga, pues yo no lo sé, que luce en el semáforo van a poner. Indicar cómo se baila el cha-cha-cha. El que quiera doblar por una esquina, dando aviso, la mano ha de sacar. Y todos ciudadanos por la noche, un poquito en cada pie debe llevar. Quisiera que me diga, señor autoridad, quisiera que me diga, pues yo no lo sé, que luce en el semáforo van a poner. Indicar cómo se baila el cha-cha-cha. Cada cinco minutos un silbato sonará, indicando que se puede bailar cha-cha-cha. Cada cinco minutos un silbato sonará, indicando que se puede bailar cha-cha-cha. Cada cinco minutos un silbato sonará, indicando que se puede bailar.